Εδώ είμαι, ρε. Εντάξει, φαγωθήκατε. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Σταύρος Κόλκας. Δεξιά μου η θερινή νοικοκυρά. Πραγματικά. Σκούπιζε. Σκούπιζε άρρωστη. Ελένη Μπούντου που κάνει απολύμανση στο στούντιο πριν μπούμε. Μπράβο. Έριξε και ένα νερό πάνω στο πληκτρολόγιο. Συγχαρητήρια. Δεν είναι, το 20 ευρώ έχει. Θα πάρουμε άλλο, μην αγχώνεσαι. Θα χρειαστεί άλλο, θα πάρουμε άλλο μετά από αυτό που έκανε. Νίκος Μοσχοβίτης αριστερά μου, Ελένη Μπούντου στα δεξιά μου. Σταύρε, τι γίνεται? Τι να γίνει, ρε φίλε? Πού είσαι, ρε φίλε? Βασικά αυτή τη στιγμή είμαι δίπλα σου και σε ακούω τόσο δυνατά στα ακουστικά που θα μαχαιρώσω τη φίλη μας. Ε, δεν με ακούς τώρα? Πιο κοντά είσαι, σου λέει. Ναι, χαμήλωσε όμως τα ακουστικά μου. Χαμήλωσε τα λίγο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν ναι. Δε φταίει νομίζω η συναδελφός, νομίζω φταίει το ότι. Το ότι έχω να βάλω ακουστικά. Όχι, όχι. Ο προηγούμενος παραγωγός, ο οποίος είναι γενιάς ηλικίας, όπως καταλαβαίνεις, ήταν εκεί πολύ καλά. Ο αδελφός Λίγος, όντως. Ναι. Εντάξει. Είναι σε μεγαλώνοντας μια... λίγο η ακοή. Ναι, όλοι έχουμε δυσκολευτεί. Εδώ ναι. Βάλαμε γυαλιά. Πού είναι το γυαλιά μου? Ναι. Τι γίνεται? Πάρα πολύ καλά, σας έλειψα. Κοίταξε, αλήθεια ότι έλειψες λίγο. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ, ρε φίλε, γιατί δεν πάτε δεν να το δει, έγινε και κάτι. Οκ. Δύο εβδομάδες. Με είχατε στον αέρα. Σωστά. Για το στούντιο λέω. Πέντε μέρες πήγαμε διακοπές. Εντάξει, και έπρεπε να γυρίσουμε γιατί αγωνιζόταν ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Σωστά. Καλά ήταν χθες. Θα μπορούσαν και καλύτερα. Αλλά σε γενικές γραμμές, οκ. Okay. Εντάξει. Okay. Για πρώτο παιχνίδι. Αυτή τι κάνει, ρε. Δεν ξέρω. Σκούπισε, σφουγγάρισε. Θα κάτσε τώρα. Να σου πω. Έφερα άπλυτα από τις διακοπές. Αν γίνεται. Τώρα, και τώρα θα κάτσει εκεί πέρα και θα είναι όλη την ώρα έτσι. Θα ξύνεται. Θα κάθε, θα βάζει τα πόδια της εδώ πέρα. Μετά θα τα βάζει ανάποδα. Δεν είναι αυτό, το κάνει το αλείπω εγώ όταν είναι μακριά μου. Καλά, θα το παρατηρήσει και τώρα. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα. 12 και 4. Κάθεστε στα καθαρά όμως και αυτό πρέπει να σημειώσουμε. Τέλος πάντων, ήθελα να καταλήξω στο γεγονός ότι η Ελένη γυαλίζει το στούντιο. Ναι, πραγματικά. Αυτό, επειδή ενδιαφέρει τον κόσμο σίγουρα, αυτό που χρησιμοποιείς το απολυμαντικό, τι είναι? Για τα μικρόβια. Τι, της Ντετόλ ήταν αυτό? Ναι, για τα μικρόβια. Κάθε φορά παστεριώνει την περιοχή. Ωραία. Και μετά έρχομαστε για να πούμε μέσα. Ο Νίκος θέσιε τώρα 2-3 εβδομάδες που ήμασταν παρέα, έμπαινε στα καθαρά εδώ. Αυτό το κάνεις, δηλαδή στο γραφείο δεν σε έχω δει να το κάνεις, στο άλλο γραφείο. Το γραφείο δεν είναι δικό μου. Δηλαδή, ναι, στο δικό μου δεν το έχεις κάνει. Εδώ είναι και δικό μου. Ναι, εδώ ναι. Κάθονται κι άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι μόνο αυτό δεν γίνεται δουλειά. Αρχικά θέλει πρώτα μία ένα άλλο. Όχι, γιατί δεν κάνεις το δικό μου? Δεν κάθομαι στο δικό σου εγώ. Κάθομαι εγώ όμως. Δεν έχουμε ντετόλ. Θα πάρω ντετόλ. Θα πάρω το παοξάκι και στο καμπάνι να μου στείλει τα σεαμέα και θα σου πω εγώ από εδώ και πέρα. Είναι εγώ με το ΠΑΟΚ 24 λοιπόν. Τη ομάδα που συμμετέχει στον θεσμό του Champions League, η μοναδική που το έχει κάνει σε αυτή την πόλη. Και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Και μία τραγουδίστρια μας παίρνει τηλέφωνο αναπάντητη. Τώρα θα σε σκίσω, περίμενε. Πώς είναι ξύπνια τέτοια ώρα αυτή εδώ? Αυτό, τι λεκές είναι αυτό το παιδί? Το καθαρίζω. Αν καταλάβετε ποιος είναι ο ρόλος μου στην εκπομπή, δηλαδή αν δεν καταλάβετε, αυτός είναι. Αυτός είναι ο ρόλος στην εκπομπή, ξεκάθαρα. Εντάξει, προσπαθούμε να αναδείξουμε τη θηλυκή πλευρά του ΠΑΟΚ που έχει. Έχουμε πολλές γυναίκες πλέον. Ο ρόλος σου λοιπόν, Ελένη, φέτος. Που αναβαθμίζεται ο ρόλος σου γενικότερα, είναι να περάσεις κλίμα γυναίκας ΠΑΟΚΣΟΥ. Οι οποίες είναι πιο πιστές από τους άλλους σαλιάδες που στην πόλη Σλάβη κλαίγονται, εντάξει. Περίμενε όμως, το γυναίκα ΠΑΟΚΣΟΥ έχει διαφορά γυναίκα ΠΑΟΚΣΟΥ από γυναίκα ΠΑΟΚΣΟΥ. Τι εννοείς? Εννοείς την όρθια ΠΑΟΚΣΟΥ ή εννοείς την. Δεν εννοώ αυτή που πάει κομμωτήριο για να βρει κομμενάκι στο γήπεδο. Δεν τις υπολογίζουμε αυτές. Okay. Εντάξει, δηλαδή όπου δεις μπούκλα στο γήπεδο, αδιαφορούμε. Ναι. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρω εγώ προσωπικά πάρα πολλές, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ πολύ πιο ασενικά από κάποιους άλλους που ναι, το παίζουν ιστορίες ναι. Και στην κρίση πετάγονται μπροστά, δεν έχουν στομάχι να την αντέξουν. Ναι. Ενώ οι γυναίκες, επειδή αγαπάνε πραγματικά οι γυναίκες όταν αγαπάνε, ωραία, δεν λειτουργούν έτσι. Γελάει. Τι, ήρθε κανένα μήνα περίεργο, τι. Τι είδα το βίντεο που μας ανέβη. Θεωρείς ότι δεν μας κολακεύει, Ελένη? Δεν μας κολακεύει. Τι? Μπορείς να παρακολουθήσεις το βίντεο λοιπόν του. Δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, τι έχει, πολύ ωραίο.
Μην έχει αυτό. Δύσκολη χρονιά προβλέπουν. Είναι σαν να έχει μουστάκι μην ώρα τη αυγή. Όχι εσύ, Ελένη μου, για να, επειδή είμαστε και ραδιόφωνο. Και... ναι, αλλά είναι κανονικά εσύ, Σαββίδη, το φίλο σου είσαι. Όχι τον μεγάλο μέτοχο, που και αυτό έχει μουστάκι. Δεν προλαβαίνω. Ασχολήθηκα με το ροδοξυρί σου, άλλο θα ξέρει το έχει. Ναι, μην το κάνει αυτό. Το χνουδομούστακο του μαζονάκι. Καταλαβαίνει ότι έπρεπε να είμαστε στα πόδια, γιατί είσαι σε βασικό πλάνο εδώ και υπάρχει ένα όγκο. Λόγω ύψου. Ελένη μου, κοίτα, θα ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν γεννήθηκε στη Σουηδία. Α ξεκινήσουμε από τα βασικά. Νομίζω ότι ο κόσμο ξέρει. Εγώ είμαι υπέρ του ύψου σου. Είναι πολύ βολικό. Το παίρνει, το κάνει έτσι. Το βολεύει. Αν όμω, Ελένη, το project σου δουλέψει που μου έλεγε πριν, το οποίο δεν είχε έρθει, δεν προλάβαμε να το πούμε, με το πλούσιο που έλεγε, αν δουλεύει μπορεί να βρεθεί στη Σουηδία. Δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν ξέρει ποτέ. Σουηδό πλούσιο. Γιατί δεν υπάρχουν. Ναι, αλλά αυτή ζητάνε... Τι λέγανε οι Ελβετοί. Είδε καταρχά τον κόσμο που συνόδευσε την ομάδα. Όχι, αδιαφόρησα πλήρω. Δηλαδή νομίζω δεν υπήρχαν καν. Πώ το έθεσε, Νίκο, χθε. Οι συμπεθέρε, όλε αυτέ οι πέρα. Έτσι, αυτό ένα πλάνο. Αυτό ήταν το fan club τη Βασιλεία. Αυτή είναι που γράφουμε έξαρο ο κόσμο και τη. Μάλλον αυτή είναι. Έξαρο, εγώ δεν ψήφισα πάντα, ξέρετε. Αυτό μήπω είναι αντί για λαϊκό δικαστήριο, κάνουν λαϊκοί έτσι και το πράγμα. Εδώ σου λέει βαρέθηκαν, λέει. Δεν του πειράζει που αλλάζουν τώρα την ομάδα και αυτά και φεύγει ο κόσμο και αυτά, γιατί έχουν πάρει 8 παταφύγματα στα γόμενα και κουράστηκαν λίγο. Αυτό είπαν χθε. Ότι είναι βασικό γνώρισμα των ανθρώπων που έχουν μια ευημερία στη ζωή του, ότι τα 8 σερή πρωταθλήματα κάπω του κούρασαν. Βαρέθηκαν. Έτσι κάποιοι. Του είπα ότι δεν το έχω νιώσει ποτέ. Ναι, δεν το θα ήθελα να ξέρω πώ είναι. Γενικά είναι η φάση του ότι όχι βαρέθηκα τις γυναίκες, σας δοκιμάσω το κυπουρό. Αυτό εννοείς. Μάλιστα. Ναι, μπορεί. Υπάρχουν παραδείγματα στην ελληνική κοινωνία ανθρώπων που ξεχώριζαν ως κοινωνικό στρώμα, τέλος πάντων. Ναι. Το όποιο που είπαν σε κάποια φάση, βαρέθηκα την τούλα, τη σούλα, τη μούλα, ας πάμε τον μπάμπι. Ναι. Είναι δηλαδή σε ένα τέτοιο mood, πιστεύεις, ο σκληρός πυρήνας των συμπεθέρων της βασιλείας. Θα ήθελα να φτάσω σε αυτή την ηλικία και να ακολουθώ την ομάδα μου έτσι σαν φίλαθλος. Οπαδό δεν τους λες, οπαδούς. Δεν θα πάρουν τη Μολότοφ δηλαδή, να τη βάλουν λίγο Πάλμολιβ για να κολλάει, λίγο Πετρίτσα. Μια αλφακάπα δεμένη, έτσι, ένα δυναμητάκι για να πετάξουν. Δηλαδή, τους έβλεπες και χθες στα social media πήγανε βόλτα στην παραλία, πήγανε για φαγητό, για τσιπουράκι. Δικιά μας συμπεθέρα, τώρα, άμα πηγαίνανε καμιά. Καταρχάς, εγώ δεν είδα κανένα κάτω από 40 χρονών. Έδειξε κάποια φάση ένα πλάνο η Νόβα, έξω τον κόλπο, ήταν, δεν θυμάμαι. Και δεν ήταν 90, πού ήταν 90 ρε συμπούντου, πιο λίγοι ήτανε. Όχι, ήρθανε πιο λίγοι. Άνα, μπράβο, κάμια 40 αριάνα ήταν. Περίμεναν 90 αυτή η αλήθεια είναι και τελικά ήταν 40 με 50. Και πέθαναν έξω στον δρόμο, ξέρεις. Ωραία. Τέλος πάντων. Ο Πάο κέρδισε. Τι δυσάρα έβγαλε και τι. Πρώτη εδώ. Μόνο εμείς. Άμα δώσεις και σκορ θα σε παραδεχτώ. 2-1. 2-1 κανονικά. Τα ξέρετε όλα εσείς εκεί στο Λίμπερο. Ναι, κανονικά αποκαλύπτουμε μόνο εδώ. Ήταν καλός, ήταν σοβαρός. Ήταν τυχερός αρχικά, θα πω εγώ, και άτυχος στη φάση του γκολ που δέχτηκε. Θα συμπληρώσω. Άρα στην οικονομία της κουβέντας νομίζω ότι ναι μεν πονάει τον γκολ που φάγαμε γιατί μπορούσαμε να την πηδήξουμε, ναι. Αλλά θα έπρεπε να το φάμε νωρίτερα. Και αναφέρομαι στη φάση του 48 της καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου που δεν δικαιολογώ, είναι το μόνο σημείο που δεν δικαιολογώ την ομάδα. Στη φάση που δίνει ενώ έχει την μπάλα στα πόδια της, τελειώνουν τα δευτερόλεπτα για να συμπληρώσουμε 4 λεπτά καθυστερήσεων γιατί είχε πολλές στο πρώτο ημίχρονο. Αντί να την κρατήσουμε την μπάλα να πάμε στο 1-0 στα αποδυτήρια και να αναπροσαρμόσουμε τα πλάνα μας, να προσεγγίσουμε τακτικά το παιχνίδι όπως και έγινε εν τέλει και να ψάξουμε το 2-0, πήγαμε, τους δώσαμε τέτα-τέτ. Αδιανόητο για το επίπεδο του ΠΑΟΚ. Για μένα δεν είναι τόσο το γκολ που φάγαμε, μπαίνει. Άτυχο, αλλά μπαίνει. Με ευθύνη τριών παίκτων συνολικά, γιατί το βράδυ το είδα ήρεμα. Τρεις παίκτες μοιράζονται την ευθύνη σε αυτόν τον γκολ, ναι. Και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ. Αλλά συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται όλα τα παιδιά να το κάνουν όλα τέλεια. Ας είμαστε λίγο επίοικείς, να καταγράφουμε βέβαια την πραγματικότητα, αλλά από εκεί και πέρα να μην μηδενίζουμε και να μην ισοπεδώνουμε. Κάθε προσπάθεια των τριών αυτών. Και οποιοδήποτε παιδί θα κάνει κάποιο λάθος. Και επίσης δεν μπορεί το παιχνίδι να πάει να σου βγουν όλα. Εντάξει, θα έρθουν και στραβά. Επίσης έβαλε γκολ ο Κάνης στα 35 μέτρα με αριστερό πόδι. Δηλαδή σου βγήκε και αυτό. Πόσο καημένος είναι σήμερα ο σκάουτ της Βασιλείας.
Το έχετε σκεφτεί αυτό? Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Καταρχάς έχει ξαναβγεί στην περιοχή και σε εκείνη τη φάση κάπου στο, πότε, κάπου στο 20. Λίγο νωρίτερα, υπάρχει λίγο στο 28. Κάθετη νομίζω ναι. Ότι στο βίντεο εκεί και έχει και το πίνακα, δεν έχουν πίνακα μετά που κολλάνε πάνω το μαγνητάκι και αυτά. Κάνουν σκάουτ. Ναι. Βλέπουν τα παιχνίδια. Ναι. Ωραία, φιλτράρουν προσπάθειες. Κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Ναι. Ελέγχουν στατιστικά τον κάθε παίκτη. Μετράνε τον βαθμό επικινδυνότητάς του. Σε δημιουργεί ανάπτυξη. Ναι, μετράνε την αμυντική του συμπεριφορά. Όταν κάνει ανάλυση, ρε φίλε, κάποιος του το ΠΑΟΚ, το λέει για τους 10. Για τον Κάνιας θα πει να παίξω. Και για τον Κάνιας θα πει. Αυτός έχει καλή περιστροφή, καλή πρώτη πάσα, αλλά στα 2-3 δεν υπάρχει. Και χθες βγαίνει τέτα-τέτ με τρίπλα που βιδώνει με τρίπλα, το φρέι. Έτσι, σωστά. Που βιδώνει το φρέι. Και δεν είναι κακό το τελείωμα. Καλό ήταν, ναι. Και αν πάρει λίγο ίσως παραπάνω όντως, είναι γκολ. Ωραία. Και βάζει γκολ με το κακό του πόδι μετά από κλέψιμο. Τρίπλα πάνω από το κεφάλι του άλλου. Κοντρόλ στρώσιμο με το στήθος. Ωραία. Έχει σηκώσει κεφάλι, βλέπει και, περιοχή, τι γίνεται ναι, γύρω του. Και πρόσεξε με. Κουντεπιέ εξωτερικό. Ναι, ναι. Γεμάτο. Ναι. Και με την μπάλα σε ύψος. Όχι. Εκεί καταλαβαίνεις όταν ξέρεις μπάλα ότι στα δύο μέτρα ότι είναι μέσα. Και αν είσαι σκάουτερ, σκέζεις το πτυχίο σου, τα χαρτιά σου και παρετήσε. Και πάει ο σκάουτερ μετά στον πονητή και του λέει αδερφέ, εδώ είναι η παρέτησή μου. Εδώ είναι η παρέτησή μου, δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Ναι. Ωραία. Ή στέλνει ένα μήνυμα ο Βίκης στον πρόεδρο. Τι βλάκας είναι αυτός που μου κουβάλισες εδώ και ξέρω εγώ και διώξ' τον. Εγώ πιστεύω ότι στο βίντεο εκεί πέρα που δείχνανε, παιδιά, με το 87 δεν ασχολούμαστε. Το 87 δεν φοράει. Ναι, ναι. Πολύ ωραία νούμερα έχουμε στις φανέλες καινούριες. Δεν φαίνονται καθόλου. Δεν φαίνονται καθόλου. Πολύ ωραία. Πρέπει να υπέφερες λίγο χθες. Αφού ξέρω τους παίχτες, αν δεν τους ήξερα, είχα σφίξει. Ωραία νούμερα έχουμε. Πολύ ωραία. Ναι, Πικάσο. Εμείς είχαμε έναν παλιά. Όταν βλέπαμε, ξέρεις, παίζαμε τοπικό και λέγαμε, ξέρεις, ότι έχουν αυτόν και αυτόν. Μετά από μια-δυο φάσεις, ξέρεις, δεν είχε βίντεο. Έβλεπες, παιδί μου, έβλεπες λίγο τι κάνει ο καθένας. Και είχαμε έναν αλυταρά από τον πάγκο, ο οποίος τον κακό όλη την ώρα φοράζει μη σουτάρι. Δηλαδή, είχε ο αντίπαλος ένα που δεν έβαζε, παιδί μου. Και φοράζει τον πάγκο. Μη σουτάρι. Κατάλαβες. Κάνει ένα ρόλο που έχει νίκη για το Κάνιας. Κατάλαβες. Ότι παιδιά εδώ δεν ασχολούμαστε ή του δίνουμε την μπάλα και α την κάνει ό,τι θέλει. Τι θα την κάνει. Ωραία, και ορίστε την έκανε. Η αντίδραση των παικτών. Μετά τον γκολ του Κάνιας, νομίζω είναι ενδεικτική της κατάστασης και της γνώμης που έχουν για τον Ισπανό. Δηλαδή, άμα δείτε τον Κρέσπο, τι κάνει εκείνη την ώρα που πιάνει. Υπάρχει φωτογραφία που ο Μάτος γελάει. Τι να μην γελάει, τι. Όλοι, όλοι. Έχουν... Και ο Κάνιας μετά έλεγε: το έχω δουλέψει στην προπόνηση. Τώρα τι να λέμε. Καλά, εντάξει. Και όμως στην προπόνηση έχει βάλει εκπληκτικά γκολ φέτος. Ναι. Δεν χάνει ένα στο τελευταίο έξω από την περιοχή. Φιλικό. Με σούτ έξω από την περιοχή. Γυριστό έβαλε. Ναι. Έβαλε ένα γυριστό σαν το πρίγιο τη χθε. Ναι. Ωραία, έχει βάλει ένα τέτοιο, κάτι σούτ. Απλά τι γίνεται. Είναι αυτό ο Λουτσέσκου, τι κάνει. Επανάληψη. Βρεζόν θα βαρέσει χίλια σουτ. Δεν μπορεί. Θα μάθει. Κάποια στιγμή, ναι, στιγμή είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το κάνει όπως ήμασταν μικροί, σουτάρετε. Ναι, ναι. Να μάθετε να σουτάρετε. Αλλά μέσα από την άσκηση και όταν οι αποστάσεις είναι μικρές, φτάνει πιο εύκολα στην τελική προσπάθεια. Ναι. Ωραία. Όλοι παίρνουν 10-15 προσπάθειες σε κάθε προπόνηση. Εσύ κάποια φάση θα μάθει. Βρεζόν δεν γίνεται. Ναι. Και όντως οι τελικές προσπάθειες του Κάνιας δεν είναι κακές. Mm-hmm. Δεν είναι, τάξει, συγκριτικά με το πώς ήρθε και το πόσο έχει εξελιχθεί. Έχει τρία γκολ στον ΠΑΟΚ. Και για μένα στη φάση που λέμε το τελείωμα που το έκανε καλά και έκανε και την τρίπλα, δεν η σκέψη και μόνο να κάνει όλη αυτή την κάθετη κίνηση ο Κάνιας και να βρεθεί στο ύψος της περιοχής με την μπάλα είναι βήμα μπροστά. Ναι. Για το συγκεκριμένο, γιατί δεν νομίζω ότι τον έχουμε συνηθίσει να κινείται σε αυτούς τους χώρους. Σε κουβέντα που κάναμε πάνω, δεν θεωρεί ότι είναι εντελώς κακός δημιουργικά. Αν το πιστεύει. Ναι. Θεωρεί ότι κάνει δουλειά στα δύο τρίτα. Εγώ κοιτούσα όταν τα έλεγε. Εντάξει, δεν είπα ότι ναι, αλλά φαίνεται ότι εντάξει. Α, όταν περιμένεις από κάποιον το μηδέν και σου δίνει μισό. Αυτό που δει μισό, είσαι καλά. Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Παραπάνω και από το πύχη που του βάζεις, ξεκάθαρα. Στεκόμαστε πολύ στον Κάνιας. Ωραία, χορηγούς, καλά μωρί. Καθάρισες, έκανες τους χορηγούς, έξι κρυμμένες. Πώς θα προλάβει να κάνει και αυτό κορίτσι. Κάτι είναι, νοικοκυρά της εκπομπής είναι. Τέλος πάντων. Δεν υιοθετώ τώρα, ξέρεις. Ναι. Κάτσε ρε δουλειά. Άμα δεν σου οργανώσει η γυναίκα, ποιος θα το κάνει. Καλά, βρήκαμε γυναίκα που θα οργανώσει. Ναι, να την εκπαιδεύσουμε για όποιο παιδί παλικάρι, όποιο ήρωα εμφανιστεί. Να είναι. Για πες για τον Κάνιας, γιατί κάνω την παρένθεση. Κάνουμε λοιπόν, μιλάμε για τον Κάνιας, έτσι ώστε. Είναι το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα χθες. Σίγουρα. Σίγουρα. Και δεν είναι μόνο τον γκολ, έτσι. Γενικά η εμφάνιση του είναι εκπληκτικό σε όλα τα επίπεδα.
Και μιλάμε για έναν παίκτη, ο οποίος πριν τον τελικό του ΆΚΑ ήταν ο αδύναμος κρίκος της ομάδας. Ναι. Και είναι το απόλυτο δείγμα του τι σημαίνει ψυχολογία σε έναν αθλητή. Ναι. Ο Κάνιας που τον αμφισβητούσε το σύμπαν, του γύρισε ένα πρωί, μπήκε το βράδυ στο παιχνίδι, συμμετείχε πάρα πολύ στην κατάκτηση ενός τίτλου και έκτοτε, θα μου πεις είναι το επόμενο επίσημο παιχνίδι αυτό. Ψυχολογία. Εγώ επειδή τον έχω δει στις προπονήσεις και πριν τον τελικό και μετά τον τελικό, μιλάμε για μια διαφορετική οντότητα. Ναι. Άλλα πράγματα έκανε πριν, άλλα πράγματα κάνει μετά. Θα έχει διάρκεια αυτό? Εγώ νομίζω ναι. Γιατί πλέον αισθάνεται και ο ίδιος πάρα πολύ σημαντικός για το κλαμπ. Ναι. Και βέβαια, κάτι το οποίο είναι και ανθρώπινος επαγγελματία αθλητή, διανύει την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του. Σωστά. Ωραία. Αυτός και αρκετοί μέσα στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Σαν παράγοντας, αν το εξετάσουμε. Βεβαίως, πάρα πολύ. Δεν παίζει ρόλο και το κομμάτι που έχει να κάνει με το group που το λες και το ξαναλες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι ο Κάνιας είναι ένα παιδί που μέσα στην ομάδα μιλάει, ρε παιδί, μ' ακούγεται, είναι χαβαλές και όλα αυτά. Αυτό. Ναι. Και αυτό παίζει νομίζω ρόλο για ένα παίχτη που μπορεί να μην του βγαίνουν τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ωραία. Και τον βοηθάει το ψυχολογικό κομμάτι. Ότι στηρίζεται, ότι νιώθει μέρος του γκρουπ. Ότι δεν είναι, ας πούμε, αν μπήκα να παίξω, αν δεν παίξω θα με βγάλει και όλα αυτά. Πλέον έχει και αυτό, ότι είναι σημαντικός για το γκρουπ. Αλλά από τη στιγμή που του βγαίνει και το παιχνίδι, αυτός ο χαβαλές βγαίνει πιο ωραία. Έτσι. Τον πειράζουν όλοι, πειράζει τους πάντες. Δηλαδή είναι μια προσωπικότητα ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο. Τέλος πάντων, φτάσαμε και μισή, γιατί εμείς είμαστε επαγγελματίες και μισή θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Στοίχημα μαζί μας. Μας πήγε διακοπές με το Harry Kane, ξεκάθαρα. Ευχαριστούμε το Harry και τη Στοίχημα για τις διακοπές. Ακόμα υπάρχουν λεφτά στο λογαριασμό, είναι απίστευτο. Ευχαριστούμε. Ώρα να κάνεις κι άλλες διακοπές. Τι να παίξουμε τώρα. Ξεστή. Χθες έπεφτε πάρα πολύ ο άσος του ΠΑΟΚ. Το συζητούσαν και με τον Νίκο. Επέχτηκε, ρε. Εμένα με πήρε φίλος μου Ολυμπιακός από την Αθήνα και μου λέει έβαλα 200 ευρώ. Ναι. Κάνετε τίποτα, δεν θα κερδίσουν. Σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά στο φίλο μου. Κάτι σε 2.40-2.45 είχε ανοίξει. Χθες κάποια φάση, καμιά ώρα πριν το μάτι ήταν 1.80. Πήρε πολύ παιχνίδι. Στο 2.10 το πρόλαβα. Α, okay. Στο 2.10 το πρόλαβα και μας σε κάτεψε η Κλουζ. Που την είχαμε εκεί και πήγε έχασε από την. Από τη Μάλμε. Στίχημαν. Χορηγός του ΠΑΟΚ, βασικός υποστηρικτής του ΠΑΟΚ οικονομικά, με λειτουργία TokenBet, μιλάς και παίζεις, ρίξε 10 ευρώ στο τζαπά και ξέρει ποιον εννοείς. Ωραία. Νακ Σουζ. Δεν μιλάμε απλά για παπούτσια, μιλάμε για τα κορυφαία παπούτσια με θεσσαλονικιό επιχειρηματία. Ο Άγης είναι και υποστηρικτής του ΠΑΟΚ και ο μπαμπάς βέβαια, παραδοσιακός ΠΑΟΞης. Naxus, η κορυφαία εταιρεία υποδημάτων στην Ελλάδα με διαφορά από την δεύτερη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε 6 λεπτά είμαστε ξανά μαζί. Έλα, δεν είμαστε. Πιστεύω υποσυνείδητα, ότι είμαι επηρεασμένο στη φάση του γκολ του πρώτου από την διατροφή που κάνω. Ναι, είπες ό,τι ζαχαροπλαστείο υπάρχει. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Τι μου λένε, έρχεται. Το νέο ταλέντο της δημοσιογραφίας. Να το, ε. Βάλ το μέσα και έλα λίγο να σε γλυκίσεις. Είσαι φαν, έτσι. Είσαι φαν του. Είναι στο... Ξέρεις τι έχει, ε. Το καλύτερο follow στο Insta που έχει κάνει τελευταίο καιρό. Ναι. Απολαυστικό. Το έχει. Δεν σου έχω πει βιογραφικό που με έφερε. Θα στα πω στο διάλειμμα. Ναι. Αλλά τον έκοψα. Τον έκοψα τα μούτρα. Αυτό το σούργελο δικό μας. Λέω, πού είσαι, αγόρι μου. Δεν σε πήραν προετοιμασία. Το SDNA δεν σε έστειλε στην Ολλανδία με τον Άρη μας. Γιατί δεν μου είπες να πας. Ποιον ρώτησες, το χοντρούλι με τα βυζάκια. Λάθος ερώτησε, αγόρι μου. Θα μάθεις. Σύντομα θα μάθεις. Ωραία, δεν πειράζει. Πώς τον βλέπεις. Μεγάλο ταλέντο έχω ανακαλύψει. Είναι μεγάλος φαν. Και πόρτα. Και sitting. Κάνει και sitting. Το κόψες ή ακόμα κάνεις. Το κόψε. Το κόψε για τη σεζόν που έρχεται, την ποδοσφαιρική. Δεν έχει αφήσει τίποτα θηλυκό στην ηλικία. Τώρα τα έχει τελέσει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μαθαίνω. Μπράβο. Δεν νομίζω να κάνει σχέση όσο έλειπα με κάποια. Καλά είναι σχέση. Όχι, δεν μαθαίνει τίποτα. Πρέπει να μάθει σωστά τα πράγματα. Ό,τι κινείται εκτελείται, αγόρι μου. Κάθε βράδυ είχαμε έργο διαφορετικό. Στα λέω εγώ, τα προσέχω, βλέπει όλα. Ξέρω τι του γίνεται. Ό,τι κινείται εκτελείται, αγόρι μου. Αυτό θα έχει στο μυαλό σου. Έχει βάρδια τώρα. Έχει, μπράβο. Γράψε για τον Άρη μας.
Γράψει τα πάντα. Τα πάντα. Νέο Σταυρακίδης, μεγάλη μορφή. Κάποτε θα, όταν θα γίνει αστέρας θα αποκαλύψω το βιογραφικό που μου είχε φέρει. Να τον ξεφτιλίσω. Δώσε μια γεύση έτσι στον κόσμο. Με 8 ξένες γλώσσες. Τίποτα, μόνο μαγειρική δεν είχε μέσα. Αλλά πώς τον έκοψα το βιογραφικό, λέω εδώ είμαστε. Τους λέω εδώ είμαστε, να ξέρετε. Εσύ μη δεις τέτοιο βιογραφικό. Και έγινε πρόσληψη στο καπάκι. 5 φορές άρχισε, δεν ήρθε στην ώρα του στην Βαρδία, 5 φορές. Ναι, αλλά να πω κάτι, συγκινήθηκες λίγο. Συγκινήθηκες λίγο παρά το κρακ. Θυμήθηκες τα νιάτα. Ναι, θυμήθηκα τα νιάτα μου, αυτό ακριβώς. Έτσι, λες δικό μου. Το δικό μου παιδί είναι αυτό, εντάξει. Τα έφαγε τα πινελίκια, τώρα έστωσε. Έχετε εδώ ένα ερώτημα και λέει, ρωτάει αν είναι μπαλάντα ή κάλαντα. Έκανα μεγάλο. Είδες καλά. Τι στον εκτέλεσε σε μια φάση. Ήταν ο Μπαλάντα ο Κολοβιανός. Μπαλάντα. Σε μια φάση δείχνει μια τσαροχιά. Λέω Κάλαντα. Λέω ποια Κάλαντα. Καλησπέρα στον Μπάκο και η Βασιλεία. Καλό παίξε. Ο Ριβέρος. Ο Ριβέρος. Αυτό δεν το πέτυχα ποτέ. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα, ευτυχώς θυμόμουν από πού είναι ο Παραγουανός. Γυρνούσα και κοιτούσα Ριβέρος. Ωραία, πείτε μου εσείς, δε. Τόσα λατινικά ονόματα στην ιστορία. Το Ριβέρος. Έχετε πετύχει ποτέ. Θυμάσαι River, κάτι. Τι River να θυμάσαι, σκέφτηκες ποτέ Λατίνο με River, έχει ποταμό βασικά στην Λατινική Αμερική. Ωραία. River Plate, Ριβέρος. Ριβέρος, βέβαια. Δεν υπάρχει άλλο, ο μοναδικός. Δεν ήταν ο Χουάν, δεν ήταν ο Μάρκες, δεν ήταν ο Χουανίτα, ο Παμπλίτο, δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Ήταν Ριβέρος, τι Ριβέρος, δε φίλε. Και κοιτούσα, μου βγαίνονταν Μπαμπίνος, δεν τα έλεγα, γιατί ξεφτιλιστώ. Σκεφτόμουν το ένα, σκεφτόμουν το άλλο, σκεφτόμουν το παράλληλο, τέλος πάντων. Τα καταφέραμε, αλλά τον Μπαλάντα τον είπα Κάλαντα σε κάποια φάση. Ναι, σε μια τσαλοχιά που έκανε και από τα αριστερά. Ο οποίος είχε την κοιλιά μου, εντάξει, το παρατηρήσατε αυτό πιστεύω. Να σου πω κάτι. Δεν μόνο τα ζαμπάτα βλέπουν και τα λένε, κατάλαβε. Για τσάλο δεν είναι τίποτα. Αρκετοί είχαν κοιλίτσα. Είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι βέβαια, αλλά πολλοί ποδοσφαιριστές κάπως λίγο. Ο Μάτος έχει την παραδοσιακή του. Ο Μάτος τη χάνει σταδιακά μέσα σε σεζόν. Χάνει σταδιακά μέσα σε σεζόν. Ο Ζαμπά είναι το σουλούπι του. Σουλούπι είναι τζαμπά. Ναι. Νομίζω ότι τα πόδια του είναι ασύμμετρα συγκριτικά με το υπόλοιπο κορμί του. Έτσι. Έχει αδύνατα πόδια και από τη μέση και πάνω κάπως λίγο ανοίγει. 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 Γενικά είναι λίγο κτίνος. Καλό είναι αυτό. Γιατί συνήθως τα εξτρέμα είναι κάτι Pokémon. Ναι. Εντάξει. Καλό είναι αυτό. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο σε μια ανάλυση του αγώνα. Γιατί καλός ο Γαβάλες, αλλά υπάρχει και η ουσία του πράγματος. Αρχικά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ευνηδιάζεται από τη διάταξη της Βασιλείας. Δηλαδή, η Βασιλεία, η οποία παίζει παραδοσιακά 4-2-3-1, παρατάσσεται με ένα 3-4-2-1 με τους δύο πίσω από τον Ατζέτη να είναι κλειστά μέσα. Κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο Λουτσέσκου και δεν το περίμενε κανείς μας. Εντάξει, προφανώς ήταν η κίνηση που έκανε ο Βίκη για να ευνηδιάσει τον ΠΑΟΚ να ψάξει ένα εκτός έδρας γκολ. Κακά τα ψέματα. Η πρώτη που φτάνει σε ευκαιρία κλασική είναι με το Στόκερ. Η Βασιλεία που πάνω στην κίνηση δεν βρίσκει γεμάτα την μπάλα και τη στέλνει out. Εκεί κάπου ο ΠΑΟΚ προσαρμόζεται στο παιχνίδι. Παίρνει τον έλεγχο του αγώνα και είναι αυτός μετά που έχει τις καθαρές φάσεις. Είναι η κεφαλιά του Βαρέλα, είναι εκείνο το πλασέ του Μάτος, είναι το τετατέ του Κάνιας. Τρεις φάσεις μέχρι το σημείο που ξυπνάει ο Ρόναλντ Κούμαν. Μέχρι το 20, ναι, μέχρι 15-20 λίγο ψάχνει λίγο με... Πολύ μονότονο τρόπο το Πρίγιοβιτς. Έχει δηλαδή τέσσερις φάσεις με σέντρες, μακρινές μπαλιές και όλα αυτά. Ναι, και μετά το 20-25 αρχίζει λίγο και. Και βάζει κάτω την μπάλα και παίζει το δικό του ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό έχει να κάνει καθαρά, Νίκο, με τη φοβία που είχε ο ΠΑΟΚ μην δεχτεί το εντός έδρας γκολ. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί υπεραριθμίες σε καμία φάση, σε κανένα σημείο του γηπέδου. Αυτό όταν διάβασε την. Όταν προσαρμόστηκε ο ΠΑΟΚ στο 3-4-2-1 της Βασιλείας, νομίζω ότι μετά ελέγχει το παιχνίδι. Έχει τις τρεις καθαρές φάσεις που λέμε που το πλασέ του Μάτος μπορεί να είναι κανένα μέτρο έξω, αλλά άμα το πιάσει λίγο πιο γεμάτα, πάει γωνία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, δηλαδή για κάποια εκατοστά στο πόδι δεν παίρνει την πορεία που καλά το σκέφτηκε. Και μετά είχε και ένα σουτ Βιερίνε δύο λεπτά αργότερα. Εντάξει, σουτ Βιερίνε είναι κακή επιλογή από εκεί που έγινε. Είχε πολύ περισσότερες ο Άντρε. Δεν χρειαζόταν. Και αυτός καμιά φορά έχει την υποχρέωση να κάνει πολλά πράγματα. Να δείξει. Να δείξει ότι να πάρει την ομάδα πάνω του. Έχει τρομερό το αίσθημα του αρχηγού πάνω του. Που καμιά φορά κάνει παραπάνω πράγματα από αυτά που
σηκώνει το παιχνίδι του. Και αυτό φάνηκε στην αρχή ειδικά του παιχνιδιού. Δηλαδή όλη η πλευρά ήταν ο Βιερίνια στην αρχή, στα πρώτα λεπτά. Ναι, τέλος πάντων δεν δημιουργεί. Επίσης και λίγο έφεγε κανένα δυο κολοτσιά στην αρχή. Ναι, γιατί ο Μπερλίν δηλαδή έχει διαβάσει, ναι, έχει το σκάουτινγκ και εκεί. Εκεί δούλεψε. Σωστά. Και δούλεψε, ναι, γιατί ουσιαστικά του κλείνει συνεχώς δεξιά τρίπλα. Βέβαια, ναι, ο Μαύρος δεν μπορεί να το κάνει για πολλή ώρα. Αυτό. Okay. Εντάξει, το έκανε, ξέρω εγώ, δύο φορές. Τρεις, έκανε ένα κλείψιμο, δύο φάουλ. Τελικά ο Βιερίνη μετά προσαρμόστηκε και βρήκε το συγχρονισμό απέναντί του. Μετά τις τρεις φάσεις ήρθε τον γκολ του Κάνιας και εκεί το παιχνίδι έρχεται κουτί για τον ΠΑΟΚ. Γιατί το πιο κομβικό κομμάτι του αγώνα σε τέτοιες περιόδους, σε τέτοια σημαντική μορφής παιχνίδια. Είναι το ποιος θα πάρει κεφάλι στο σκορ. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Και εδώ έχουμε και λέμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία μετά τον γκολ του Κάνιας να προσαρμόσει το παιχνίδι του στο μηδέν παθητικό, mm-hmm, και να ψάξει τα ρίσκα της Βασιλείας για να πετύχει το δεύτερο γκολ. Το μηδέν παθητικό είναι το πιο σημαντικό, έτσι, σε τέτοια παιχνίδια. Στην έδρα σου, ειδικά θέλοντας να κρατήσει. Ειδικά πίσω, αν δεν έχεις βάλει γκολ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει όλη την ευκαιρία μετά τον γκολ του Κάνιας να κάνει το παιχνίδι του με μηδενικό αμυντικό ρίσκο και να ψάξει τα ρίσκα του αντιπάλου για να πετύχει ένα 2-0, το οποίο σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα ήταν και σκορ πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ. Αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ μια κόντρα. Ναι, okay, έτσι, αλλά με 2-0 νομίζω ότι... Και με την Έστερσουτ κάτι τέτοια λέγαμε πέρσι. Ναι, αλλά είναι σφάι. Με την Έστερσουτ μια χαρά ήμασταν ψαχουλευμένοι γιατί ξέραμε την ομάδα σε τι κατάσταση ήταν. Και επίσης είχε σφάι γκολ με την Έστερσουτ. Ναι, με την Έστερσουτ είχε σφάι γκολ που είναι η συνεννόηση. Ναι, καλά, αλλά έχεις πάρει έναν αέρα, ένα προβάδισμα που έλεγες ότι δεν μπορεί να στραβώσει. Τι μπορεί δεν ήσουν ομάδα πέρσι. Ήταν άλλη φάση, καμία σχέση με τώρα κι εγώ. Την Έστερσουτ βασικά τα παιχνίδια με την Έστερσουτ δεν τα έχω στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ. Και όχι ως αποτυχία. Αλλά ως δύο παιχνίδια τα οποία ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ήταν κάτι άλλο. Τέλος πάντων, για μένα το μεγαλύτερο λάθος στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι εκείνη η λιθιότητα στο 45 και 30. Έχεις την μπάλα εσύ. Την κυκλοφορείς στην άμυνά σου, δεν σε πιέζει ο αντίπαλος. Θέλει μισό λεπτό να ρίξει το ημίχρονο. Ωραία. Mm-hmm. Αντί να την κρατήσεις να πας στο ημίχρονο 1-0 και να στηθεί το πλανάκι όπως πρέπει με ηρεμία. Οι οδηγίες να είναι ξεκάθαρες και να ψάξει το 2-0. Βγάζει κάθε την παλιά στον Μπρίγιοβιτς. Ο Ντιέ. Όχι ο Ντιέ. Ο Ντιέ δεν ήτανε. Ξεκινάμε εμείς το λάθος. Ο Ντιέ πήρε την παλιά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Περνάει μια κάθε την παλιά στον Μπρίγιοβιτς που δεν υπάρχει λόγος, που έχει τρεις γύρω του. Ο Μπρίγιοβιτς την πίεση πάνω κάνει ανοιχτό πίσω κοντρόλ. Η μπάλα πάει στον Ντιέ που ο ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα, όταν χάνει την μπάλα εκεί, έχει τοποθέτηση ομάδα που επιτίθεται. Ναι, άρα έχει πάρει όλο το πλάτος. Άρα έχεις και μεγάλους διαδρόμους να καλύψεις και δίνει ο ΠΑΟΚ τόσο χώρο σε μια κάθετη στον Διέ που είναι σχετικά εύκολη. Καλό πρώτο κοντρόλ του Ατζέντη, τέτα τέτ και το χάνει. Αν το βάλει εκεί, νομίζω αλλάζει όλη η μορφή της σειράς. Το μοναδικό σημείο που ο Λουτσέσκου εξεράγει στο παιχνίδι. Δηλαδή σε όλο το παιχνίδι ήταν σχετικά ήρεμο. Σε εκείνη τη φάση ήταν που έφυγε, ναι, τον Πινελίκη, γιατί είναι αυτό ακριβώς που λες. Είναι... Και δεν το έχουμε συνηθίσει κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε συνηθίσει, πούμε, στον χρόνο του Λουτσέσκου να βλέπουμε κάθε την πάσα το στόπερ, τον επιθετικό του αντιπάλου να είμαστε τα δύο στόπερ. Έχουμε τον πάρα πολύ καιρό. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν εκτίθεται εύκολα, ωραία, σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Και εδώ λοιπόν τώρα ο ΠΑΟΚ δεν το πληρώνει, γι' αυτό λέω ότι είμαστε τυχεροί αρχικά. Και με τον Μαουρίσιο είμαστε. Ψηλά αντί... είναι σαν τον Κωνσταντάρα. Σοβαρά, λεφτά 18 έχει στείλει τέτοιο μήνυμα. Θεός 7-18 να το κάνουμε, να κάνουμε ένα διαγωνισμό το μήνυμα του μήνα. Ναι, ναι, πολύ σοβαρά. Καλό. Θα το δουλέψουμε και θα το. Ναι, ναι. Θα κερδίζει κάτι. Και να κερδίζει κάτι. Θα κερδίζει κατά βρω χωρικό. Αφού αυτά ξέρετε. Θα βρω κάποιον να δώσει ένα δώρο. Στο μήνυμα του μήνα. Γι' αυτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν το πληρώνει, που θα ήταν ποδοσφαιρικά δίκαιο να πληρώσει ένα τέτοιο λάθος σε αυτό το επίπεδο, και πάμε στα αποδυτήρια στο 1-0. Και εκεί με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, φαίνεται το πόσο μεγάλη βλακεία θα ήταν από τον ΠΑΟΚ να δεχτεί ένα γκολ. Ναι. Γιατί έχει κλειδώσει ο ΠΑΟΚ εντελώς επιθετικά την Βασιλεία, δεν μπορεί να κάνει μισή φάση. Μία φορά που πάτησε η περιοχή ήταν αποστημένη μπάλα, μια καλή κομπίνα που βγάλανε. Καθαρή ευκαιρία δεν υπάρχει από τη Βασιλεία. Και ο ΠΑΟΚ έχει τη φάση του Λιμνιού, τη φάση του Ζαμπά από τα δεξιά που την περνάει ο Μάτος και τη φάση του Πέρκα για να κάνει το 2-0. Τελικά γίνεται το 2-0. Σε ένα τέταρτο, ναι, του, ναι, Πέλκα. Α, το σούτ. Εκεί, ναι, με το, ναι, που, ναι, συνδυάστηκε, ναι, με τον Κάνιας. Ναι. Ναι. Το γκολ γίνεται στην φάση που δεν το περιμένεις.
Όταν ο ΠΑΟΚ επιτίθεται, κλέβει ο Λιμνιός, δίνει στον Γκάνιας, αυτό στον Πρίγιοβιτς. 25 μέτρα με την μπάλα ο Πρίγιοβιτς που θα το δούμε σπάνια αυτό. Σπάσιμο σε σωστό χρόνο στο Λιμνιό. Ασίστ του Λιμνιού που η ψυχολογία του ήταν στον Αδύρ. Γιατί μετά τη φάση που είχε χάσει. Και γενικά την επειδή είχε μουρμούρα από τις επιθετικές του ενέργειες. Ωραία. Και βάζουμε γκολ 2 με 4. Δείγμα, 2 εμείς, 4 αυτοί. Εντάξει. Δείγμα και της ανισορροπίας της τακτικής της Βασιλείας. Mm-hmm. Ωραία. Γίνεται το 2-0 και εκεί λες τώρα πρέπει να φάω την μπάλα. Ναι. Και να το κλείσω ιδανικά το βράδυ. Ναι. Έτσι όπως είναι εκείνη την ώρα το παιχνίδι, πιθανότερο δείχνει το 3-0, ναι, αλήθεια, παρά το 2-1. Όντως. Ωραία. Και υπάρχει η φάση του 82. Ο Στόκερ κλεισμένος βγάζει μια σέντρα που βρίσκει στο μάτος. Κακός βηματισμός του Πασχαλάκη που φαίνεται δεν έχει συγκέντρωση στη φάση. Πάει, κάνει πίσω βήματα για να κλείσει τη γωνία του, αλλά πανικόβλητα. Ο Κρέσπο χάνει τον συμπαίκτη του, τον αντίπαλό του, συγγνώμη. Δεύτερο λάθος. Εντάξει. Και το τρίτο που ελάχιστοι παρατήρησαν είναι του Βιερίνια που φεύγει από τη φάση για να ανοιχτεί, για να πάρει μπάλα. Γιατί αυτό λέει το αίσθηκτό του. Ναι. Το αίσθηκτό του ποδοσφαιρικό του Βιερίνια, τι είναι? Ότι μπλοκάρουμε, πάω να πάρω τα μέτρα, να ανοιχτώ πλάγια για να βγούμε από την πίεση. Ναι. Εντάξει. Εκεί κανονικά θα έπρεπε να κλείσει έναν αμυντικό, ενστικτοδό θα πήγαινε να κλείσει το δεύτερο δοκάρι. Mm-hmm. Ωραία. Η ευθύνη είναι κυρίως των δύο και ένα μικρό ποσοστό τέλος πάντων είναι στον άντρε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι από τα γκολ που, λες ρε φίλε, ναι, είναι ο πλανήτης έτσι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα γκολ τιμωρίας για το λάθος που κάναμε στο 48, στο τελευταίο λεπτό του πρώτου χρόνου. Το γλίτωσα, αυτό το γλιτώσαμε από εκεί και το φάγαμε από την άλλη. Γιατί το ποδόσφαιρο στο τέλος είναι δίκαιο. Το 2-1 είναι ένα αποτέλεσμα τέλος πάντων το οποίο δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Και ύπουλο αποτέλεσμα. Είναι νίκη. Όταν εγώ έχω παίξει 10 παιχνίδια στο Champions League και δεν έχω κερδίσει κανένα, το είναι να κερδίζω νίκη. Είναι νίκη. Αλλά το εκτός έδρας γκολ πάντα πρέπει να σε κρατάει σε ετοιμότητα, ναι. Να είσαι σε εγρήγορση. Περίμενε να σου πω όμως κάτι. Δες τα παιχνίδια της Βασιλείας, πότε δεν έχει σκοράρει εκτός έδρας. Πάντα σκοράρει. Στην Ευρώπη, Ναι. Δες τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Δύσκολα. Πάντα σκοράρει. Τι δύσκολα σκοράρει. Μόνο με την έστεση σου. Α, την έστεση σου, δεν υπάρχει έστεση σου. Και αυτό που χάνει ο Μάτος με τον Σάχοφ την τελευταία φάση του αγώνα. Το που δεν είδαμε ποτέ. Ναι, άστο. Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ σκοράρει πάντα. Στην Τότεναμ θες, στην Τότμουντ θες, στην Τσεσεκά θες. Στην Ουντινέζα δεν έβαλε γκολ γιατί δεν έφαγε κιόλας, 0-0 και στη Βιγιαρεάλ. Κοίτα, και ας μην το πάμε σε έδρα. Στο Καζάν 2 γκολ. Πού αλλού, ρε. Στη Σάλκε γκολ. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το πάμε τόσο στο που έχει βάλει γκολ, όσο στο ότι αναγκαστικά η Βασιλεία ψάχνει ένα γκολ. Ωραία. Οπότε, κάποια στιγμή θα δώσει χώρους. Ψάχνει γκολ, Νίκο, αλλά πώς ψάχνει γκολ? Στο μοτίβο αγώνα που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Δηλαδή, το δεύτερο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα είναι ουσιαστικά η τακτική προσέγγιση του επόμενου αγώνα από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Δηλαδή, θα προσπαθήσει η Βασιλεία να διασπάσει, ωραία, έναν καλά οργανωμένο ΠΑΟΚ. Που θα ξέρει ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ότι όσο περνάει η ώρα και δεν δέχεται γκολ, εντάξει, θα βρίσκει και παραπάνω ρίσκα τον αντίπαλό του μπροστά του. Ωραία, και καλείται ο καλός σε επίπεδο συνοχής ΠΑΟΚ να βρει τις φάσεις για να σκοράρει απέναντι σε μια ομάδα που δέχεται συνεχώς γκολ στην έδρα της. Έβαλε 2 γκολ σε Γκάλεν και έχασε 5 μάτια. Mm-hmm. Βρες τρόπο. Ήταν σε πολύ καλή βραδιά ο τερματοφύλακας χθες της Βασιλείας. Ενώ στα φιλικά που είχε δώσει και σε αυτά που είδαμε τα τελευταία ήταν πολύ. Δεν ήταν σταθερός. Είχε πολλά προβλήματα. Χθες ήταν σε καλή βραδιά. Δεν ξέρω γενικότερα. Φαντάζομαι όμως, Ελένη, πάλι φάγε 2. Ναι. Και ήταν και πολύ καλός. Δηλαδή έβγαλε και, και τον Λιμνιό. Και το πρώτο ήταν λίγο. Σου τηλεφώνημα. Ήταν, ήταν λίγο. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Πάρτο. Και του πήγε ο Βιτσινικολάρα. Ναι. Και εκεί λέει. Εκεί θα πει. Έχει φάει ένα ψενγκάλεν, ένα εκπληκτικό. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Ένα εκπληκτικό, το πρώτο. Το πρώτο, mm-hmm. Έτσι όπως άνοιξε το σκόρ σε μεγάλε. Ναι. Καπάκι τρώει του Κάνια. Καπάκι τρώει και του Πρίγιοβιτς. Που είναι τελειώματα και θα σου πει τι γίνεται. Όλοι εμένα βρήκανε. Όλοι εμένα βρήκανε. Ναι. Το λέει και είναι και καινούριο. Έχει κάνει ένα καλό τελείωμα και ο Λιμνιός και το βγάζει. Εκεί ο Λιμνιός δεν που λέει ότι σε μένα το έβγαλε. Κατάλαβε. Εκεί ο Λιμνιός έχει κύριε φάτσα του. Τον κοιτάει και κάνει. Εμένα βρήκε, δηλαδή τα έχει φάει όλα.
που για το Λιμνίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό εκείνη η φάση. Ε, ναι, γι' αυτό το λέω. Και γι' αυτό το λέω κι εγώ. Επειδή θα πιάσουμε λίγο κουβέντα, πριν ανοίξουμε γραμμές την επόμενη ώρα, θα πιάσουμε κουβέντα. Θα ανοίξουμε γραμμές. Θα δούμε, μετά τις και μισή ίσως. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, όλοι όσοι μας ακούτε, να ξέρουμε τι ζητάει ο προπονητής από τους παίκτες. Εμείς πλέον, επειδή ξέρουμε ότι το Λουτσέσκο είναι δεύτερη χρονιά στην ομάδα, έχουμε μια εικόνα και μπορούμε να καταλάβουμε τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με το τι θέλει να βλέπει ο φίλαθλος μέσα στο γήπεδο, αλλά και το τι ζητάει ο προπονητής. Ποια είναι η προτεραιότητα του προπονητή απέναντι στο Μοσχοβίτη ή την Μπούντου όταν τους λέει να μπουν μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Mm-hmm. Θα πάμε στο διάλειμμα, αφού ευχαριστήσουμε τεράστια Στίχημαν, το χορηγό των διακοπών μας και όχι μόνο. Στίχημαν.gr, speedbet, ταχύτητα, παιδιά, παπαπαπ. Τι έκανα εγώ στο χθεσινό, πλέγα μετά τη Μάλμε την πεταμένη. Θόλωσα. Ναι, θόλω στο μυαλό μου και δεν είδα τι έκανα. Δεν θα πήγαμε λεφτά και να το πήρα χαμπάρι. Πού είσαι, δε Στίχημαν. Έχω μέσα και ατρόμητο και τέτοια έχω μέσα. Λέ. Σήμερα δεν, όχι, σήμερα Τετάρτη. Καλά σήμερα τα πήγαμε, μόνο τον Πάκο πιάσαμε. Καλά, η Λέγκια δεν κέρδισε. Να σου πω λίγο κάτι. Τι να κάνει δεν τα τσέκαρε καν. Τι να κάνει και στοίχημα, ρε φίλε, και να την χορηγήσει. Πρέπει και από κάπου να βγάλει και αυτή τη δική. Ναι, εντάξει, μαζί σου. Μαζί σου. Τέλος πάντων. Στίχημα μαζί μας λοιπόν. Χορηγός της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24, εδώ στο Λίμπερο 14,4. Και βέβαια, Naxos, κορυφαία υποδήματα στη χώρα μας, κορυφαία εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφίας, και το γυναικείο κομμάτι και το ανδρικό κομμάτι και το παιδικό κομμάτι, εκεί γύρω είναι όλα. Mackenzie King, Αγία Σοφίας, από πάνω από κάτω. Παιδί του κέντρου τα ξέρεις καλά. Σαν παιδί του κέντρου τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχει και στο Κόσμος και βέβαια και στην Αθήνα πολλά καταστήματα. Naxos, κορυφαία εταιρεία. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω, μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάνουμε μία αναφορά που χρωστάμε, γιατί μας την έστειλε ένας φίλος χθες που βρέθηκε στην θύρα 5. Υπάρχει ένας χώρος για άτομα αμαία, έτσι, και υπάρχει και κάγκελο μπροστά στο μήκος της σκάλας, ώστε να μένει ο διάδρομος ανοιχτός. Είναι έτσι μια ωραία πρωτοβουλία για να εξυπηρετείται και ο κόσμος. Είναι λογικό, είναι φυσιολογικό, αλλά να, το, να τα λέμε και τα... Είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα του πλανήτη. Είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα πεζοδρόμια του πλανήτη. Είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει παντού. Ας, το αυτονόητο, έτσι. Ναι, το αυτονόητο είναι. Καμιά φορά καταγράφουμε τα αυτονόητα, αλλά με αυτά που γίνονται καθημερινά στη χώρα μας, όπου ζούμε από σπόντα όλοι, το έχουμε καταλάβει στις τελευταίες μέρες με τον πλέον αρνητικά εντυπωσιακό τρόπο. Χθες. Ωραία. Τελειώνουμε από εδώ 2 η ώρα και φεύγω να πάω στο σπίτι. Εκείνη την ώρα έχει βρέξει, εδώ ήμασταν. Ναι. Λοιπόν, πώς έβρεξε χθες εδώ πέρα, έβρεξε μισή ώρα. Μισή ώρα, πάνω κάτω. Εκεί που ήθελα να κάνω. Το τι γινόταν στους δρόμους, εσύ, δεν υπήρχε δηλαδή αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Σε άδεια πόλη στο μεταξύ. Άδεια. Οκ, okay, δεν έχει ρε παιδί με τον κόσμο που έχει. Χθες μιλάω με το Σύφη και μου λέει. Στάφνω το παλατάκι, λέει μέχρι το Κορδελιό. Συντάντησα 6 λιμνοθάλασσε. Περιγραφικό όπω πάντα. Δηλαδή, εντάξει. Αχ, τραγικό. Τέλος πάντων, λέγαμε για τις ειδικές εντολές που έχουν κάποιοι παίκτες μέσα στο παιχνίδι του προπονητή που μπορεί να αλλοιώνουν την εικόνα σε κάποια πράγματα τα οποία είναι πιο εμπορικά, ρε, εγώ να το θέσω έτσι, για τον κόσμο που παρακολουθεί το ναι παιχνίδι. Η δουλειά που κάνει ο Πέλκας. Εξήγησε το, γιατί εγώ χθες βλέπω στο μάτσα από τηλεόραση. Ας πούμε, λέω ότι ο Πέλκας, ρε παιδί μου, χθες ήταν κλεισμένος. Έτσι μου φάνηκε η μέρα. Δεν είχε χώρο να ελιχθεί. Να σου πω, Νίκο. Και αν ελευθερώθηκε με την είσοδο λίγο του Ελκαντουρί. Εντάξει, ο Ελκαντουρί μπορεί να ελευθερώσει, πιστεύω, ναι, και το Λοχάμι, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Το σημαντικότερο στοιχείο που είχε ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού ήταν το να κλείσει την Βασιλεία και να την αναγκάσει να μην μπορεί να χτίσει επιθέσεις από την άμυνά τη. Ωραία. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν που ο ΠΑΟΚ πίεσε ψηλά, με τον Μπέλκα να είναι αυτός που έχει τα πιο αθλητικά στοιχεία σε αυτό το κομμάτι, εντάξει, η Βασιλεία αναγκάστηκε σε εύκολα λάθη, σε εύκολες κατοχές ο ΠΑΟΚ, πήρε εύκολες κατοχές ο ΠΑΟΚ, αναπτύχθηκε βεβαιασμένα η Βασιλεία. Ωραία. Και ουσιαστικά έδωσε
στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα, εντάξει, να είναι πολύ πιο ήρεμος στο αμυντικό του κομμάτι, να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Ωραία. Αυτό λοιπόν κυρίως στο κομμάτι του 0-0. Γιατί μετά ο ΠΑΟΚ την άφησε την μπάλα. Ναι. Δεν είχε θέμα. Το pressing λοιπόν του Πέλκα, το πιο σημαντικό παιχνίδι που το έκανε πετυχημένα αυτό, χωρίς να είναι ο σούπερ δημιουργικά, που έκανε και περισσότερες φάσεις βέβαια γιατί έχει καλύτερο ρυθμό, είναι ο τελικός. Ναι. Τα κλεψίματα του Πέλκα. Εντάξει, άλλο και ο αντίπαλος, Ναι, στα δύο τρίτα του, στο δύο τρίτα του γηπέδου, είναι το, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ο Πέλκα το κάνει τέλεια. Ναι, δεν σου άρεσε, ρε φίλε, το πώς έκανε την ενέργεια, το σουτ που κατέληξε, γιατί προφανώς δεν είχε ανάσα. Αλλά για τον προπονητή εκείνη την ώρα, όταν θα πάρει μόνο τα στατιστικά στο τέλος ο προπονητής, τι θα δει. ΠΑΟΚ 16 τελικές, ωραία. Βασιλεία 6. Mm-hmm. Εντάξει. Βασιλεία 1, μία τελική στην εστία. Που θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να μην δεχτεί ποτέ τον γκολ, εντάξει. Ναι. Πώς το λένε, 5 φάουλ ο ΠΑΟΚ. 5 φάουλ. 5 φάουλ κάναμε σε 90 λεπτά. Ναι. 19 η Βασιλεία. 3 κάρτες η Βασιλεία, 0 ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε για στατιστικά, δεν είναι νούμερα στην τύχη. Ναι, ναι. Αυτά είναι τα νούμερα. Mm-hmm. Πριν προχωρήσουμε μονομένα, ναι, σε παίκτες, τι έκανε ο καθένας. Ναι. Αυτό λοιπόν, τη δουλειά του λοιπόν για τον προπονητή ο Πέλκας την έκανε. Mm-hmm. Όπως και τη δουλειά του ο Λιμιός την έκανε. Ποια ήταν η δουλειά του? Να κλείνει τον εσωτερικό σωστά όπως πρέπει. Ωραία, να δίνει τις βοήθειες στο μάτος όπως πρέπει. Να φεύγει στο χώρο όπως πρέπει. Έχει assist, γιατί ακούγεται ο Λιμιό χθες. Ναι, ο Λιμιός είχε 3 ενέργειες μεσοεπιθετικά που κόλλησε το μυαλό του. Πρέπει να βρει νούμερα όμως. Ναι, το ξέρει και ο ίδιος, γι' αυτό είναι αγχωμένος. Ναι, αλλά δεν πρέπει όμως να του, αυτό, να ναι, του γίνει και μόνη ναι, ιδέα όμως. Δεν θα του γίνει μόνη αυτό. Ιδέα, αυτό σκοπός τα νούμερα. Ένα πρασέ που κάνει στο υπερπέραν σε μια φάση. Πόπο, ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν αν κοντρολάρει και δεν κάνει τίποτα. Το άγχος του. Όχι, αν κοντρολάρει και δεν κάνει τίποτα. Ανεβαίνει ο Μάτος, είναι μια πάσα με το μύτο στα 2 μέτρα και ο Μάτος βγαίνει στην πλάτη της. Τη άμυνα των Ελβετών, ναι. Ο Μάτος χωρίς μαρκάρισμα, εντάξει. Εκεί λοιπόν είναι όμως ένα 20χρονο παιδί. Ο προπονητής όμως αυτό που ήθελε να πάρει από το Λιμιό το πήρε και με το παραπάνω. Και θα μπορούσε ο Λιμιός χθες να έχει και γκολ και assist. Ο Όμλιν βγάζει το πλασέ του που είναι πάρα πολύ καλό, ρε φίλε. Όντως, το τελείωμα είναι καλό. Και είναι πολύ συγκυριακή απόκριση, πολύ αισθηκτόδης. Και πάλι, εγώ μένω στην κίνηση. Δηλαδή. Γίνεται, κάθε γίνεται κίνηση, η κίνηση που πρέπει από το Λιμιό, είναι εκεί που πρέπει. Τώρα, στη φάση την έβγαλε ο τερματοφύλακας. Μπορεί να κάνει το πλασέ και να πήγαινε ρε φίλε στην 8, ξέρω εγώ. Ναι. Okay. Αλλά η κίνηση είναι που μένει. Που η σωστή στο, ο Ζαμπά. Στο Λιμιό. Ζαμπά. Ο Ζαμπά επίσης κάνει τη δουλειά. Την κάνει τη δουλειά. Είναι τακτικά προσιλωμένος. Είναι μία φάση μόνο που κοιμάται. Που Βιερίνια κάνει ένα τάκλιν για να σώσει ένα πλάγιο. Δεν το σώζει. Και εκεί ο Ζαμπά αντί να καταλάβει ότι ο Βιερίνια είναι εκτός φάσης να πάει να τον καλύψει. Αφήνει τον αντίπαλο και προλαβαίνει ο Κρέσπο τελικά. Ναι. Ωραία. Αλλά είναι μία φάση, ρε φίλε. Θα χαθώ σε μία φάση. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά, μόνο αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το ποδόσφαιρο είναι ένας συνδυασμός ταλέντου, οδηγιών, ρόλων. Είναι όλα μαζί. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, για να υπάρχει ισορροπία, ενδέχεται κάποιοι παίκτες να θυσιαστούν σε ένα λιγότερο εμπορικό ρόλο. Ναι, και συνήθως αυτό συμβαίνει στους πιο μικρούς. Mm-hmm. Που έχουν και τα αθλητικά χαρακτηριστικά να το κάνουν. Δεν θα πει στο Μάτος κάνε 30 πράγματα παραπάνω από αυτά που μπορεί, γιατί είναι θέμα χρόνου να διεκδικήσει μια μπάλα με έναν και να του αφήσει το πόδι από τα νεύρα του και τους φυγμούς. Από το Μαουρίτσιο όμως δεν θα το πεις. Ο Μαουρίτσιο είναι το, η ηρεμία στη μεσαία σου γραμμή. Ο προπονητής τι θέλει από το Μαουρίτσιο. Ξέρει ο Λουτσέσκου ότι ο Μαουρίτσιο έχει και νούμερα στα γκολ στην καριέρα του. Αλλά αυτή τη στιγμή προτιμά. Δεν νομίζω τώρα είναι σε φάση να βγάλει αυτά τα νούμερα. Όχι. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Εγώ στην προετοιμασία θεωρώ ότι μου φαινόταν ότι ο Μαουρίτσιο ήταν καλύτερο. Αν και χθες, σαν αλήθεια, είναι εκείνη η φάση. Στο δεύτερο μήχρονο, ναι, προς το τέλος. Άτσι, ναι, που... Και σουτ έχει καλό. Σούτ, που αν βρει γωνία είναι γκολ. Γιατί παίρνει τρομερά φάλτσα η μπάλα. Ωραία. Και η φάση που η κάθετη κίνηση που κάνει στο τέλος που τον προλαβαίνει ο άλλος για να κλικ και δεν τη βρίσκει. Είχε και ένα ο Ριβέρος, πολύ καλός παίκτης. Στην αρχή έχει. Στο πρώτο ημίχρονο. Στην αρχή έχει ένα και μετά βρίσκει ρυθμό. Εντάξει, ο Μαουρίτσιο λοιπόν, τι τον θέλει ο Λουτσέσκου. Τον θέλει για πράγματα που ο πολλής κόσμος δεν θα αντιληφθεί. Πρώτα απ' όλα, παραδείγματος χάρη, τον χρειάζεται γιατί ηρεμεί τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ναι.
Εντάξει, δίνει σιγουριά. Αυτό το πράγμα για μια ομάδα που βασίζεται στο τακτικό της παιχνίδι, στην ψυχραιμία της και την εμπειρία της, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην αρέσει, να λέει ο άλλος, πω από Μαουρίτσιο, ρε φίλε. Περπατάει. Περπατάει. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Ο Μαουρίτσιο ούτε περπατάει ούτε τίποτα. Αυτό που κάνει ο Μαουρίτσιο δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και αν το κάνει σε σχέση με πέρσι 20% καλύτερα, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ επίπεδο. Γιατί είναι πάρα πολύ ποιοτικός και οξυδερκής παίκτης. Αυτό που είπες, σε σχέση με πέρσι 20% πιο πάνω. Αυτό ψάχνεις από τον Μαουρίτσιο, να σου ανεβάσει τον πήχη ψηλότερα. Ξέρεις ότι έχει νούμερα, ξέρεις την ποιότητά του, ξέρεις γιατί τον πήρες, το βιογραφικό του και πόσα του δίνεις. Άρα ψάχνεις το κάτι παραπάνω από τον Μαουρίτσιο. Το 20% του Μαουρίτσιου, ξέρετε τι είναι. Λίγες περισσότερες δυνάμεις. Ωραία. Και περισσότεροι. Πώς το λένε. Και ο καλύτερος συγχρονισμός που αυτομάτως έχει ένας παίκτης που παίζει με ένα γκρουπ για περισσότερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το 20%. Και επίσης νομίζω ότι έχουμε μείνει λίγο σε αυτά που είχαμε δει πέρσι από ένα σημείο και μετά σεζόν με αποκορύφωμα το τελικό του κυπέλου και θεωρούμε ότι έτσι όπως τελείωσε η σεζόν, θεωρούμε, όχι εμείς, γενικά ο περισσότερος κόσμος, έτσι θα ξεκινήσει. Είναι 24 Ιουλίου έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να πηγαίνεις όπως πήγαινες πέρσι από ένα σημείο και μετά μέσα σε σεζόν και όπως πήγες στο τελικό. Δεν γίνεται να ξεκινήσεις έτσι. Δηλαδή θα είναι. Και αν ξεκινήσεις έτσι, κάπου λίγο πιο μετά θα το βρεις μπροστά σου. Ούτως ή άλλως, καμία ομάδα που παίζει 24 Ιουλίου επίσημο παιχνίδι δεν πιέζεται πολύ την προετοιμασία. Ήδη πάει σε συνθήκες δηλαδή δικής διαχείρισης στη σεζόν. Γι' αυτό χρειάζεται και ένα μεγαλύτερο rotation. Που θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Γιατί και αυτό φάνηκε χθες. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι παίκτες οι οποίοι. Περιμένεις να δεις καλύτερους φέτος και να ανεβάσουν την ομάδα ένα επίπεδο είναι ο Μαουρίτσιο, ο Κάνιας που μας ήρθε από το πουθενά, άρα είναι και για μένα πολύ σημαντικός παίκτης είναι ο Καντουρί. Είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Ξέχωρα από το τι λέγεται, ή όχι ασίστ, όχι αν έχει γκολ, όχι το ένα και το άλλο. Μπαίνει μέσα και οι επαφές του με την μπάλα είναι όλες εκπληκτικές. Όλες. Σταύρο, με Πέλκα μαζί σε ενδεκάδα δεν τους είχατε δει προετοιμασία. Ή τους είχατε δει. Όχι, αλλά ξέρω ότι ο Λουτσέσκου πιστεύει ότι μπορεί να παίξει στα αριστερά. Αλλά χθες τον βάζει στην αρχή στα δεξιά, που δεν πάει άσχημα. Όχι, άσχημα δεν πάει σίγουρα. Ναι. Η ουσία είναι ότι το είχα γράψει νομίζω και από την προετοιμασία στο SDNA. Ότι για μένα θα πρέπει να βρεθεί πάση θυσία, πάση θυσία, ρόλο σαν Εκατουρί. Θα θυσιαστεί ποιο δεν ξέρω. Ο Πέλκας όχι. Για ο Πέλκας δεν θυσιάζει. Ωραία. Ο Πέλκας, άστο. Είναι ο μόνος που μπορεί να σου δώσει τα στοιχεία που σου δίνει. Και κυρίως την πίεση στον αντίπαλο. Και νούμερα. Πού τον τοποθετείς, εφόσον του Πέλκα που είναι η θέση του. Εγώ που... παραδείγματος χάρη, τον περσινό Μπίσεσβαρ στο τέλος τον θεωρώ εκπληκτικό παίκτη. Και δεν αλλάζει, έτσι. Δεν είναι, το δεν αλλάζει εκεί είναι ερωτηματικό. Πώς δεν αλλάζει. Όχι, τον Μπίσεσβαρ τον περσινό, τον τελευταίο μηνών Μπίσεσβαρ τον αλλάζει, τον βγάζει εκτός ενδεκάδα. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη απόφαση. Πολύ δύσκολη απόφαση. Αυτή τη στιγμή, επειδή μιλάμε για παιχνίδι με παιχνίδι, αυτό που θα έκανα εγώ στη θέση του Λουτσέσκου είναι να θυσιάσω έναν από τους δύο εξτρέμ σε σχέση με χθες, για να χωρέσω στα πλάγια τον Ελκαντουρί και να κρατήσω τον έναν τον εξτρέμ και τον πίσω σβάρα αν γίνει καλά. Τι έχουμε από αυτό το μέτωπο. Θα ανεβάσει στροφές. Λογικά από σήμερα περιμένουμε νεότερα για να δούμε αν θα προλάβει το μάτι τη Τετάρτη. Θα κρατούσα τον έναν εξτρέμ ή το Λιμνιό του Ζαμπά δηλαδή και τον πίσω σβάρα. Για τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Είμαι 0-0 στο 70, ρε φίλε. Ναι. Δεν χρειάζομαι τον πίσω σβάρ και το κράτημα της μπάλας του. Για τις επινοήσεις του. Ωραία. Δεν χρειάζομαι και έναν παίχτη να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά φρέσκο. Όταν ο αντίπαλος θα έχει μια ανισορροπία. Έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, ο προπονητής έχει το δικό του μυαλό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή το σκέφτομαι εγώ έτσι, αυτός, αν το σκεφτεί αλλιώς, θα είναι λάθος, ίσα-ίσα. Αυτός είναι ο σωστός συνήθως. Απλά βγάζω ποδοσφαιρική καψούρα με τον Κατουρί. Θα μου πεις τώρα γιατί έτσι. Από αυτά που είδα στην προετοιμασία και από το γεγονός ότι θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο αν θα φύγει από τον ΠΑΟΚ χωρίς να βρει ρόλο θα είναι αποτυχία του ΠΑΟΚ. Γιατί σαν στοιχεία έχει εκπληκτικά. Και γι' αυτόν τα δεδομένα φέτος είναι διαφορετικά. Ανοίξει αυτό το γκρουπ των ποδοσφαιριστών με Μαουρίσιο Κάνιας. Που ακολούθησαν προετοιμασία, είναι από την πρώτη μέρα. Κανένας έκανε, δε, όχι Μαουρίσιο, κανένας. Ο Βιερίνια δεν είχε κάνει. Ο Βιερίνια, ναι, συγγνώμη. Ο Μαουρίσιο, ναι. Ποιος άλλος είχε έρθει. Στο τέλος, ο Ζαμπράνο. Όχι, άλλοι είχαν φύγει. Που είχαν φύγει, ναι. Ο Ζαμπράνο, φίλος, ο πρώην ποδοσφαιριστής, πήγε στον Κουβαλήθη. Και ψάχνει ακόμη η ομάδα, έτσι. Τέλος και από Δυναμό. Ναι. Τέλος πάντων. Και πάμε στο κομμάτι το κρίσιμο, για να ασχοληθούμε μετά τι συμβαίνει με την εκδρομή στη Βασιλεία. Το τι. Πώς το λένε.
Το εκδρομές μάθαμε αν διοργανώνονται. Τι γίνεται, θα μας ενημερώσει κανείς. Βεβαίως. Και οδικώς διοργανώνονται. Γύρω στα 3.50 κιόλας. Κανα τσάρτερ θα μπει. Ε, ή η τουριστική περίοδος σας έχει θερήσει. Δεν βγαίνει, φίλε. Ακριβό ταξίδι. Ακριβό ταξίδι. Μου είπε ένας φίλος που έχει τουριστικό ότι μπορεί να βάλει με ένα πεντακοσάρικο, αλλά να προσγειωθεί το Ρήνο και από εκεί είναι 500 χιλιόμετρα. Επίσης υπάρχει και λύση οδικός, έτσι, γύρω στα 3.50 που έκλεισαν κάποιες τέτοιες εκδρομές. Πόσα χιλιόμετρα είναι, 1.200, 1.300. Περίμενε. Άντε μωρί, τι σε έχουμε χιλιοταξιδευμένοι. Ορίστε, εμένα. Εσύ έπρεπε να το υπολογίσεις έτσι μπαμ μπαμ. Χιλιόμετρα και ώρα, πες από εδώ, εκεί, Σόφια, πάμε. Και το λεωφορείο πάει με ένα μέσο όρο 85-90 χιλιόμετρα. Άρα... 500 χιλιόμετρα από το Τωρινό. Ναι, και εγώ αυτό του είπα. Είναι ότι και... αν υπήρχε, παραδείγματος χάρη, μια πτήση Θεσσαλονίκη-Βελιγράδη, Βελιγράδη-Ζυρίχη, Ζυρίχη ο δικός από Βασιλεία. Ναι, να πεις οκ. Okay. Την παλεύεις. Ναι. Όχι ότι αλλάζει τίποτα δραματικά. Εντάξει, νομίζω θα έχει κόσμο από εκεί, από γύρω-γύρω. Έτσι δεν έρεσε η Ελένη. Εκεί, Βέλγια, Γερμανίες, εντάξει. Καταρχάς, Ζυρίχη, έτσι ένα αεροδρόμιο εκεί. Σωστά. Φθηνό αεροδρόμιο. Φθηνό, ναι, βέβαια. Μια καλή λύση. Ναι, ναι. Μετά Γερμανία. Γερμανία. Ναι, θα έχει πολύ κόσμο γύρω-γύρω οδικός. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω θα είναι γεμάτη η κερκίδα του ΠΑΟΚ και το συζητάμε αυτό. Θα το χρειαστεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ, κατά ψέματα. Και πάμε τώρα στο κρίσιμο κομμάτι που έχει να κάνει με διαχείριση του προπονητή. Έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές ότι με τον προγραμματισμό δεν είμαστε και φαν αυτό που έγινε. Ο ΠΑΟΚ μετά την αλλαγή του Πρίγκεβιτς, πότε βγήκε ο Πρίγκεβιτς, 84. Νομίζω βγήκε. Όταν έβαλε τον κόλλη Βασιλεία είχε βγει νομίζω ο Πρίγκεβιτς. Δηλαδή 81, πότε το έβαλε Βασιλεία, 82 εκεί, πρέπει να είχε βγει. Δηλαδή έβαλε τον κόλλη και βγήκε. Ναι, ναι, όχι. Όχι, όχι, μετά το 2-1. Οκ, okay, τέλος πάντων, ήταν εκεί πέρα σε εκείνο το. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε ένα διάστημα χωρίς σεντερφόρ. Θα μου πει τώρα είναι η μόνη ομάδα στον πλανήτη που το έχει κάνει. Όχι. Αλλά όταν ξέρει ότι ο Πρίγκεβιτς δεν έχει κάνει προετοιμασία, ότι έχει τρέξει για να προλάβει να βρίσκεται εδώ και στο 80 πανηγυρίζει και δεν έχει δύναμη να πανηγυρίσει. Πέφτει ναι. Κάτω και λιποθυμάει. Ωραία. Πρώτα απ' όλα είναι κακό για τον παίκτη αυτό το πράγμα. Και δεύτερον είναι κακό για το κλαμπ. Δεύτερον, η μορφή του αγώνα είναι τέτοια χθες. Ξέχωρα ότι γίνεται η κέντα και τους βάζουμε 2 με 4 γκολ. Στο 82. Ναι, 2 με 4. Δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή πρέπει να είναι 4 ηλίθιοι που έχουν να μαρκάρουν έναν και δεν τον μαρκάρουν. Η μορφή του αγώνα βόλευε ένα πιο ελαφρύ φορ. Mm-hmm. Το οποίο δεν το είχε ο ΠΑΟΚ βέβαια, εντάξει. Τρίτον, είναι σαφές σε κάποια φάση ότι ο Μαωρίτσιο έχει κλάσει, εντάξει. Για να πω μια όχι ραδιοφωνική δόκιμος όρος για τον αέρα. Αλλά έχει κλάσει, φαίνεται. Και δεν μπορώ να βάλω κάποιον από τον πάγκο να τον φρεσκάρει. Να φρεσκάρω την ομάδα μου ουσιαστικά. Μπαίνει ο Σάχοφ στο 100, που ο Σάχοφ όμως ξέρουμε όλοι ότι είναι στο ίδιο τέμπο και λίγο πιο αργός από τον Μαουρίτσιο και δεν έχει τη σιγουριά του Μαουρίτσιο. Είναι άλλης μορφής χαφ. Εντάξει, νομίζω ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Το διοικητικό λειτουργεί στο δικό του τέμπο, αλλά δεν μπορούμε να μην καταγράψουμε αυτό που έγινε. Ειδικά με τα φόρ, δεν θα παίξει κανείς βέβαια με την Βασιλεία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο που και να έρθει σήμερα αύριο. Ειδικά με το φόρ και ειδικά με κάποιες θέσεις που η ομάδα δεν έχει εναλλακτικές λύσεις σε βάση χαρακτηριστικών και θέσεων γενικότερα, καλό θα ήταν παιδιά στην επόμενη φάση είτε ο ΠΑΟΚ περάσει τη Βασιλεία είτε πάει στα παιχνίδια του Europa να υπάρχουν έστω οι εναλλακτικές. Και αυτές δεν χρειάζεται να είναι top επιλογές. Δεν χρειάζεται να είναι, ξέρω εγώ, ότι καλύτερο κυκλοφορεί στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι και παίκτες, τέλος πάντων, ενός επίπεδου κάτω από αυτούς που διαθέτουμε. Απλά να υπάρχουν λύσεις. Και τρίτη παρατήρηση που κάνω, που την είδα από την ανακοίνωση της αποστολής, θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος η παρουσία του Χατσερίδη στην αποστολή αντί του Μαλεζά. Γιατί εγώ αυτό που είδα από το Χατσερίδη δεν θέλω να σκέφτομαι στο ενδεχόμενο σήμερα, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 2 μήνες,
σήμερα που μιλάμε να χρειαστεί να μπει. Μπορεί να σου πει κάποιος ότι ενδεχομένως να το βάζουν στο κλίμα της ομάδας. Και άμα γίνει κάτι, τι να το κάνω το κλίμα μου αποκλειστό. Τι να το κάνω, λένε το κλίμα, τι είναι, θερμοκήπιο. Τι γελάζει. Σου λέει εντάξει, δεν είναι τόσο. Αν χρειαστεί, αν έρθει μεγάλη ανάγκη. Εγώ δέχομαι ότι πολλές κινήσεις είναι πολιτικές. Το δέχομαι. Έχουν ξοδευτεί κάποια ποσά. Πολύ ωραία, το δέχομαι. Το παιδί σε ένα μήνα μπορεί να είναι εκπληκτικός. Το δέχομαι και αυτό. Δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης. Δεν μπορεί να είναι κακός παίχτης. Ωραία. Σήμερα που μιλάμε, αν χρειαζόταν να μπει, θα ήταν κακό και για το παιδί και για τον ΠΑΟΚ. Επειδή τώρα τα περνάμε όλα λίγο μπάι. Δεν έχει, είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, τον αγαπάμε όπως και να έχει. Εντάξει. Κοίτα. Ό,τι και να συμβεί, είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και τον αγαπάμε. Κοίτα, είναι μια ερώτηση την οποία θα μπορούσε να απαντήσει ο Λουτσέσκο. Δεν μπορείς να του πεις γιατί πήρες αυτό και όχι τον άλλον. Όχι, αν έχει λογική αυτό που λες εσύ, το να είναι μέσα στην αποστολή ο Χατσερίδης αντί του Μαλεζά, σε περίπτωση που εξετάζουμε το αρνητικό σενάριο, ότι κάτι Ελένη, γίνεται με τα στόπερ σου. Δεν έχεις εικόνα και πρέπει να έχεις εικόνα. Δηλαδή, το παιδί έπαιζε man to man, παίζουμε ζώνη. Είναι βαρύ κορμί, θέλει το χρόνο του. Έχει αλλάξει περιβάλλον. Εδώ μιλάμε τώρα, δεν γίνεται καν κουβέντα για το ισχυρό σου γκρουπ και να βάζεις στην αποστολή σου ένα παιδί το οποίο δεν είναι έτοιμο. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος στόπερ του ΠΑΟΚ, τη ιστορία του από δύο μήνες και μετά ή ένα μήνα και μετά. Δεν εξετάζω αυτό το πράγμα. Για να δόθηκαν τόσα λεφτά, προφανώς και υπάρχει αυτή η πίστη. Ναι, και προφανώς και θέλει χρόνο. Το έχουμε πει αυτό ναι, το πράγμα. Τον το είχαμε πει, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας. Και να αφήνεις εκτός αποστολής έναν παίκτη του γκρουπ που ξέρει πώς παίζει η ομάδα. Σε τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αυτό. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια υποσημείωση, γιατί βλέποντας λίγο στο βάθος, ξέρω ότι υπάρχει ελοχεύω κίνδυνος να εκτεθεί η ομάδα χωρίς ουσιαστικό λόγο. Αυτό. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Θα μπούμε να ενημερώσουμε εκτός τι γίνεται ακριβώς. Και Χαρίσης και Μιστακίδης, έτσι. Άλλο αυτή. Ναι, όχι, για να τα βάλουμε ναι, όλα σε ένα πλάνο. Εκτός Χαρίσης, εκτός Μιστακίδης, normal είναι αυτά. Ούτε ο Γιάννης πήγε πολύ καλά στην προετοιμασία. Ο Χαρίσης έχει κάποια κενά στο παιχνίδι του, τα οποία κακά τα ψέματα δεν είναι πλέον ακόμη έτοιμος να μπει σε αυτό το επίπεδο. Ό,τι ισχύει για το Χαρίση ισχύει για το Χατζηρίδη. Στο θέμα του φορ που έλεγες πριν, έτσι, ένας διαφορετικός φορ, δεν θα μπορούσε να είναι ο Μιστακίδης. Δεν πήγε καλά. Ο προπονητής δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά παίζοντας εκτός θέσης. Εγώ έλεγα ότι είναι σεντερφόρ. Έτσι πίστευα. Ο προπονητής πιστεύει το αντίθετο. Ότι είναι σεντερφόρ, ότι είναι και σεντερφόρ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Μιστακίδης μπορεί να παίξει και τις τέσσερις θέσεις. Δεύτερος φορ, winger, φορ. Ο Λουτσέσκου δεν πιστεύει ότι μπορεί να παίξει φορ. Και δεν του δώσε και πράγματα η αλήθεια είναι ως φόρος. Σε αυτό που δοκιμάστηκε, λίγο πολύ. Δεν του δώσε, αλλά δεν έπαιξε και με σχήματα βασικά. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι. Εγώ δεν θα κατηγορήσω τον παίχτη για αυτό το πράγμα. Ούτε βέβαια τον προπονητή που έχει τις φοβίες του. Ουσιαστικά είναι θέμα λύσεων η συγκεκριμένη επιλογή. Καταλήγοντας λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα πάει να παίξει το παιχνίδι του όπως τον βολεύει στην Ελβετία. Υπάρχει ένα κλίμα, θα πάμε να κερδίσουμε και εκεί. Σωστή νοοτροπία, έτσι πρέπει να είναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι συνθήκες παιχνιδιού θα προκύψουν. Καλό είναι ο ΠΑΟΚ να είναι προετοιμασμένος για όλα όσα μπορεί να συναντήσει στη διάρκεια του αγώνα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα. Να ενημερώσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει και στα άλλα σπορ και βέβαια με την εκδρομή στη Βασιλεία. Ό,τι άλλο υπάρχει σε θέμα επικαιρότητας και είναι σημαντικό. Από το πρωί, τι αναφέρουν οι Ελβετοί για το παιχνίδι το χθεσινό, τι άλλο, τι ξεφωνητό τρώνε ένα από τις συμπεθέρες. Ένα κράξιμο. Ναι, σημαντικής και συμπεθέρες. Δηλαδή είναι οι συμπεθέρες τώρα στο διαδίκτυο, κάτω από το επίσημο της Βασιλείας και αρχίζουν. Ναι, ναι. Τα ζώα εκεί που αναρωτιέται και έφυγε ο Γιώχαν και πήγε στις Άλπεις με την τραγουδιάρα, την έτσι, καπάκι τσουπ πετάνε και στο Facebook της Βασιλείας ένα... Ωραία είναι αυτά. Ασφαλισμένη ζωή, ήρεμη ωραία. Ζωή που θα έχεις καταγράψει θα τι έχει βεβαίως. Από το πρωί. Ωραία. Βεβαίως. Θα δούμε ακριβώς τι υπάρχει λοιπόν στη συνέχεια. Και βέβαια το τι συμβαίνει στο μπάσκετ, Νίκο, που δεν έχεις πει κουβέντα και θα με πάρουν πάλι και θα κλαίγονται από το μπάσκετ. Και θα έχουν και δίκιο. Εντάξει. Και κοπές φεύγονται και εσύ δεν θα λέμε για μπάσκετ. Δεν κοπές, εγώ τους πέτυχα. Άσε τώρα. Όλη στη γραφεία είναι. Άσε τώρα.
Φεύγει ο προπονητής διακοπές, ρε φίλε, μέσα στο τέτοιο των, των μεταγραφών. Έχω, μέσα στο... Έχω θεϊκό παρασκήνιο για Αμερική, να ξέρεις. Μάλιστα, ωραία. Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί. Να ενημερώσω. Θα σου πω, δεν το. Πάμε στο διάλειμμα. Και εμφανίστηκε ο φίλος που δεν θα συμμετάσχει στο μήνυμα του μήνα. Ο φίλος ο 512 που λέει: Κόλκα! Το παραμήνος. Αυτά που λες τα πιστεύεις? Όχι ρε, κάθομαι μιλάω και λέω τώρα κάτσε μην πω κάτι που πιστεύω ρε φίλε και τέλος πάντων και εκτεθούμε. Εγώ και πολλοί άλλοι σε ποιο καφέ αράζεται να έρθω να σας πω από κοντά. Γιατί βλέπουμε εύκολο αποκλεισμό του ΠΑΟΚ και τέλος εποχής Λουτσέσκου, λέει ο κινδυνολόγος φίλος μας 512, που δεν νομίζω να είναι ΠΑΟΚ βέβαια, ή αν είναι ΠΑΟΚ δεν έχει καταλάβει το επίπεδο του ΠΑΟΚ πλέον. Ένας ΠΑΟΚ που έχασε τελευταία φορά στην Τρίπολη, που έχει παίκτες επίπεδου Champions League στο μεγαλύτερο όγκο του βασικού κορμού του, που έχει τέλος πάντων ένα ρόστερ και ένα προπονητή. Και για τέλος εποχής Λουτσέσκου. Σύγχρεμη αντίδραση. Πραγματικά. Δηλαδή, μια φωνή λογική. Είναι κλασικό μήνυμα αντιπάλου ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν μπορεί να είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά επειδή έχουμε και τέτοιους και πρέπει να τους αγαπάμε, δεν είναι δηλαδή να τους μειώνουμε. Αν είσαι ΠΑΟΚ, ρε φίλε 512. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να αναθεωρήσεις τι είναι ο ΠΑΟΚ αυτήν την περίοδο. Ξέχωρα με τα κουσούρια του, με τον προγραμματισμό που δεν το λες και προγραμματισμό και πολλά άλλα, ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό κλαμπ αυτή τη στιγμή. Και μπορεί να είναι καλύτερος σε ένα και σε δύο παιχνίδια από τη Βασιλεία, η οποία είναι μια ομάδα που τα τελευταία 10 χρόνια λειτουργεί σε ένα πάρα πολύ ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης μπορεί να έχασε τους παίκτες που έχασε, αλλά χθες οι 11 ήταν 7 ή 8 ήταν η περσινή ομάδα. Και έχασε σημαντικούς παίκτες, δηλαδή, δεν λέω. Τώρα, πρόσεξε με λίγο. Ο Όμλιν θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους νέους θεματοφύλακες. Μας το έδειξε χθες το παιδί. Ωραία. Ο Φρέι διεθνής Ελβετός. Εντάξει. Ο Φρέι κάνει κάθε τι. Σούση, όχι. Ο Σούση διεθνής Τσέχος. Mm-hmm. Ωραία. Ο Μπαλάντα, ο φίλος μου, διεθνής Κολομβιανός. Ο Ριβέρος που διαβάζω εδώ άρεσε σε ένα σκάουτερ. Ορίστε. Σε ένα football σκάουτερ που διαβάζω στο Twitter, του άρεσε πάρα πολύ. Ορίστε. Ο Ριβέρος. Θα πάρει και μεταγράφη με την εθνική επέμβαση. Ωραία. Ο Ντιέ, διεθνής Ιβοριανός. Εντάξει, ο Ζούφη, διεθνής Ελβετός. Ωραία. Ο Ατζέτη μπροστά, διεθνής Ελβετός. Ο Πεντρέτα που χτύπησε. Με τις μικρές εθνικές Ιταλίας, διεθνής. Ποιον ξέχασα? Ο Μπερλίν είναι new next big thing, δεν είναι ακόμα σε επίπεδο υψηλό. Αλλά είναι ένα project που το δουλεύουν. Αριστερά ποιος, και ο Στόκερ, μιλάμε για παίκτη Bundesliga, διεθνή Ελβετό. Δηλαδή, τι νομίζεις εσύ ότι είναι η Βασιλεία? Και όλοι, και κάτι δική μας τώρα που άμα τους πεις να βαρέσουν παλαμάκια δεν πετυχαίνουν τα χέρια τους που μιλούσαν για 3-0 και 4-0. Αυτά είναι αστεία πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, εντάξει. Και σε επίπεδο Champions League. Να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Και βρίσκω την ευκαιρία λοιπόν να ασχοληθώ με τους χορηγούς της δεύτερης ώρας ή αναδομώ. Θα πάω να βρω και τον φίλο μου τον Νίκο. Αναδομώ ανακαινήσεις. Champions League, μια που πιάσαμε κουβέντα. Στο 2311-241-508 καλείτε, κάνετε ένα ραντεβού. Όλα τα γραφειοκρατικά τα αναλαμβάνει. 10 άτοκες δόσεις στο έργο που θα επιλέξετε. Όλα τα σύγχρονα, όλες τις σύγχρονες επιλογές. Απίστευτες αρχιτεκτονικές, πώς το λένε, προτάσεις. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε μια ανακαίνιση πάρα πολύ ψηλού επίπεδου στην αναδομό Αγία Σοφίας 18. Πάλασσα αρτοζαχαροπλαστείο, γλυκά, σιροπιαστά, τάρτες, τούρτες. Τι τάρτες διαβάζω? Τούρτες παγωτό. Εντάξει, έχει και τάρτες. Κοίτα, εγώ του πάρα, επειδή είμαι δυτικός, ξέρω το κουλούρι. Το οποίο είναι top. Ναι. Top. Από το 71, αρτοζαχαροπλαστεία Πάλας Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στη Νεάπολη και Αγίου Παντελεήμονος 25 στην Πολύχνη. Πάλας Άρτος Ζαχαροπλαστία. Ευτίκας. Πλακίδια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα.
πάνω από το κήπο του καλού. Τηλέφωνο 2-3-10-905-503 και βέβαια ειδική αξεσουάρ μπάνιου, κορυφαία μπράντα ιταλική, γιατί εδώ έχουμε πάντα το design, το έχουμε σε ψηλό επίπεδο. Ειδική αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, μπείτε στο reginabanio.gr, ξεφυλίστε τον κατάλογο και τα προϊόντα, βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα ή χορηγή της δεύτερης ώρας. Ήρθε και το πουλέν μου. Πού σε αγόρι μου, δεν μ' άβεσες καθόλου. Εδώ, εδώ ήταν. Όλο το διάστημα εδώ ήταν. Να δώσουμε και το κλίμα από Βασιλεία, η επόμενη μέρα. Ναι, βεβαίως, ξεκίνα. Βασιλείας. Υπάρχει ένα κράξιμο, υπάρχει μια αντίδραση. Βεβαίως, τα βέλη στρέφονται στον προπονητή της ομάδας, τον Ράφαελ Φικί, τον οποίον οι Ελβετοί τον έφερναν ένα βήμα πριν την απόλυση, πριν το παιχνίδι, έτσι, πριν τη σέντρα στο γήπεδο της Τούμπας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν δεν τα καταφέρει η Βασιλεία απέναντι στον ΠΑΟΚ, αν δεν προκριθεί, τότε δύσκολα θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας ο Ράφαελ Βικί, και βεβαίως τα βέλη των Ελβετών μέσω δημοσιευμάτων στρέφονται κατά του προπονητή, λέγοντας χαρακτηριστικά. Να σου πω, ρε Νίκο, την ακούς και μιλάει κλισέ εντελώς. Ε? Αλλάζει τη φωνή, δεν ξέρω. Ναι, παίρνει φορά για να. Αλλάζει τη φωνή. Θα μιλήσει κανονικά, ρε. Τι εννοεί. Θα μιλήσει κανονικά. Κανονικά. Μίλα κανονικά όπως μιλάω εγώ. Μίλα. Αφού τώρα λέει κάτι, ρε φίλε. Λέει κάτι σοβαρό. Θα μιλήσει κανονικά. Δεν θέλω να είναι σοβαρή. Να μιλάς κανονικά θέλω. Μίλα κανονικά. 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 Σαν να μιλάμε οι δυο μας. Ναι, μίλα. Ζητούν. Γιατί οι δυο μας δεν μιλάω σωστά, δεν μιλάω καλά, δεν μιλάω πιο σοβαρά. Δεν θέλω να μιλάω σοβαρά. Να μιλάς κανονικά θέλω. Μίλα. Λοιπόν, λένε. Θέλω να τον φάνε αυτή. Θέλω να τα μύτια. Ωραία, γιατί θέλω να τον φάνε. Θέλω να τον φάνε γιατί περίμεναν πολλά περισσότερα από τη Βασιλεία. Ναι. Έτσι έπρεπε να δώσει απαντήσεις η Βασιλεία απέναντι στον ΠΑΟΚ. Διαβάζουν μια ομάδα χωρίς εμπνεύσεις, με πολλά λάθη, λάθη στην άμυνα, μια ομάδα εκτεθειμένη απέναντι στον ΠΑΟΚ, και φυσικά το χρεώνουν όλο αυτό στον προπονητή. Δεν μπορούν να το χρεώσουν και στους 11 παίκτες, υπάρχουν βέλη και στους παίκτες. Ποιον χρειάζουν από τους παίκτες? Λοιπόν, από τους παίκτες, σύμφωνα με τους Ελβετούς, ας πούμε, ο Όμπερλιν θα μπορούσε να δώσει πολλά περισσότερα. Δεν δικαίωσε τον Βική που του έδωσε φανέλα Βασιλείου. Άφησε τον Καλούλου στον πάγκο για να βάλει τον Όμπερλιν. Ναι, τον έβαλε γύρω στο 62 τον. Ο Καλούλου, ο οποίος όσο έπαιξε, ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ, πιστεύω. Και ήταν και ο κορυφαίος με την Σεν Γκάλεν ο Καλούλου. Γι' αυτό ήταν μια έκπληξη ενδεκάδα της Ελβετίας γενικότερα. Κοίτα, και ο Λάκη Τζόνς ήταν κορυφαίος του ΠΑΟΚ στην αρχή της σεζόν, αλλά ήταν τελευταίος. Ήταν τελευταίος ο ΠΑΟΚ, ήταν κορυφαίος ο Λάκη Τζόνς. Θα την κάνουμε. Την βλέπει στοιχεία, μου αρέσει. Για παράδειγμα. Μ' αρέσει και την βλέπει στοιχεία, ρε φίλε. Με δεδομένα, με ντοκουμέντα, με πράγματα που έχουν γίνει. Ναι. Σίγουρα κρατάνε το εκτός έδρας γκολ. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ξεχωρίσει κάτι από την Βασιλεία, είναι αυτό το εκτός έδρας γκολ. Το οποίο βεβαίως αφήνει ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση, και σε αυτό μένουν οι Ελβετοί που τα χώρουν και σε προπονητή και σε παίκτες. Περίμεναν πολλά περισσότερα από τη Βασιλεία, δεν τα είδαν. Δεν τα έχουν βάψει και μαύρα, έτσι, γιατί περιμένουν ότι ενδεχομένως θα είναι διαφορετική η Βασιλεία στο δεύτερο παιχνίδι, και σε αυτό σίγουρα έπαιξε ρόλο το εκτός έδρας γκολ. Αυτό ήθελε και αυτό έχει πει και ο προπονητής. Δεν θέλω τουλάχιστον να φύγουμε εντελώς με άδεια χέρια από το γήπεδο της Τούμπας. Έστω ένα γκολ. Τώρα, σε αντίστοιχο 5-1 δεν θα έπαιζε ρόλο το ένα γκολ. Τώρα δεν μιλάει, κλεισέ. Θέλουμε να φύγουμε με άδεια χέρια. Θα σε κάνω εγώ εδώ κάτι. Χθες είπε και το τηλέφωνο που το έλεγε. Χθες είπε και ένα άλλο κάτι. Ευχάριστο πονοκέφαλο, κάτι τέτοιο. Ο πονοκέφαλο του Λουτσέσκου. Κοίτα, έχουν κλείσει και τα σπορ του Βόλου. Δεν μπορώ να σε στείλω εκεί πέρα. Δηλαδή, πραγματικά. Κουτί είσαι. Κουτί είμαι. Να διαβάσω και μια ανακοίνωση από την Θύρα 4 που αφορά του πληγέντε τη Αττική. Έτσι συγκεντρώνουν τρόφιμα, μια πράξη αλληλεγγύη προ του δοκιμαζόμενου κατοίκου τη Αττική. Ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Θύρα 4 οργανώνει συλλογή τροφίμων, μακαρόνια, ρύζι, δημητριακά, νερά, χυμούς, τρόφιμα μακράς διάρκειας, ειδών ρουχισμού και είδη προσωπικής φροντίδας, πάνες, πετσέτες, οδοντόβουρτσες κτλ. Καθώς και φάρμακα μετατιμής Θύρα 4. Έτσι, μια βοήθεια. Επειδή στα συγκεκριμένα θέματα δεν υπάρχουν οπαδικά, που είναι στην Παλαιό Πατρών, θέλω να γίνει ετοιμάζωση. Ναι, ναι. Όλοι οι οπαδοί έχουν κινητοποιηθεί από ό,τι έχω δει, τέλος πάντων, όσες ανακοινώσεις έχω πετύχει. Η Θύρα 7 έκανε τη δικιά της κίνηση, η Θύρα 13 έκανε τη δικιά της κίνηση, η Αυτόνομη έκανε τη δικιά της κίνηση στην Αριστοτέλους. Ο ΠΑΟΚ έδωσε όλα του τα έσοδα από το χθεσινό. Η Θύρα 4 έχει κάνει την κίνηση. Όλοι όσοι κινούνται σε αυτήν τη λογική, όποιος μπορεί να βοηθήσει, ας βοηθήσει, ας υποστηρίξει τέλος πάντων αυτές τις ενέργειες και να προσέξετε, γιατί στην Ελλάδα του 2018 πολύ επιτίδη προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, κάτι ξεκούδουν οι αριθμοί λογαριασμών, έχουν εμφανιστεί, ναι, κάτι γενικά, επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει μπέσα και είναι πάρα πολύ
τέλος πάντων αυτή. Με το χόμπι να ψηρίζουν οι γιαγιάδες επικαλούμενοι δυστύχημα, ατύχημα κοντινών τους προσώπων μέχρι και ακόμα και αυτή την κατάσταση που πάνε να εκμεταλλευτούν. Μιλάμε για ανθρώπους που θα τους βαράς από σήμερα μέχρι μεθαύριο, να μην πολύ ξύλο. Είναι αλληλεγγύη πάντα. Είναι αλληλεγγύη, εννοείται. Προσοχή λοιπόν, όταν υπάρχει κάτι θεσμικό, στηρίξτε, όταν δείτε κάτι ξεκούδουνο, μην κάνετε καμία κίνηση, ειδικά όσον αφορά την κατάθεση ρευστού σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Μπάσκετ, Νίκο. Γιάννης Αθηναίου, παιδιά. Γιάννης Αθηναίου. Μπορεί τον να ήθελες. Είναι, πότε στόχος. Τον ήθελες, το θυμάμαι. Ναι, τον ήθελα. Αλλά ο Νίκος έχει κάποιες... Έχω ενστάσεις μπασκετικές, αλλά... Μπασκετικές ενστάσεις. Οκ. Okay. Δεν είμαι προπονητής. Δεν θα τον έχω εγώ άμα τον πάρει ο Πάκ μέσα στο τέτοιο κάθε μέρα. Άκου λίγο. Εγώ άκουσα τι μου είπες στο διάλειμμα και συμφωνώ μαζί σου. Αλλά το θέμα είναι σε τι περιβάλλον παίζεις. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ωραία, στον περσινό Άρη, δηλαδή, τι να έκανε ο Αθηναίκτος όταν θα πάρει την μπάλα και να τραβήξει 10 προσπάθειες. Ναι. Μπορεί να, και γι' αυτό το λόγο να πήγε κιόλας έτσι στον Άρη. Εντάξει, εφόσον έρθει στον Πάο, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει συμφωνία και το δίνουμε κάτι τελειωμένο έτσι. Μιλάνε, θετική διάθεση υπάρχει και από τους δύο. Θα φανεί μέσα στις ημέρες πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, ναι. Αν θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Ο Πάο λοιπόν δεν θέλει τον Αθηναίου για να πάρει 20 προσπάθειες. Ναι, ακριβώς. Θα το πει, πιστεύω αυτό. Προφανώς στην κουβέντα που έχει γίνει ήδη, από τη στιγμή που υπάρχει καλό κλίμα και καλή διάθεση, έχει εξηγηθεί και ο ρόλος. Και προφανώς και ο ίδιος ο παίκτης είναι θετικός σε κάτι τέτοιο. Τα χαρακτηριστικά εμένα λίγο με μπερδεύουν. Κατάλαβες, δηλαδή, ο τρόπος που παίζει ο Αθηναίου μου ταιριάζει αρκετά με τον τρόπο που παίζει ο Γκος. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, είναι και οι δύο παίκτες που θέλουν την μπάλα, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούν και εκτελούν. Και γενικά ο Αθηναίου. Ναι, μεν είναι playmaker, αλλά δεν είναι playmaker που πρώτα δημιουργεί. Είναι πρώτα εκτέλεση κυρίως στο μυαλό του. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, προφανώς ο Πάκου το θέλει. Θέλει και τα δύο κομμάτια που μπορεί να κάνει. Στο rotation. Στο rotation. Ναι. Αν παίζει Αθηναίο Κόνιαρης μπορούνε. Ναι. Ναι. Κόνιαρης Αθηναίο, ναι. Γιατί όχι. Επίσης. Εντάξει. Έχουμε αναφερθεί σε κάποιες περιπτώσεις Αμερικανών που απασχολούν. Γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει ακόμα να παίξει στην περιφέρεια. Πριν το με χαρακτηριστικά, ναι, με χαρακτηριστικά scorer, με χαρακτηριστικά. Που να κάνει διάφορα πράγματα μέσα στο γήπεδο, ειδικά στην επίθεση. Έφυγε ο Κατσίβελης. Ναι. Άρα λοιπόν. Χάνεις κάποια χαρακτηριστικά. Χάνεις την άμυνά σου. Το ψηλό γκάρ. Ναι. Ναι. Okay. Δεν ήταν κακό στην άμυνα ο Κατσίβελης. Όχι, δεν ήταν. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Χάνεις το ποστάρισμα του Κατσίβελη. Ναι. Που ήταν καλό. Ναι. Γενικά χάνεις το μέγεθος που έχεις στην περιφέρεια από έναν παίκτη. Ναι. Γιατί ο Κόνιαρης μπορεί να έχει μέγεθος, αλλά δεν κάνει τα ίδια πράγματα. Έχει μέγεθος, δεν είναι κοντός playmaker. Δεν είναι δηλαδή παίκτης 1,80. Ναι, αλλά δεν έχει όγκο, ρε. Όχι, αυτό θέλω να πω. Κατσίβελης έχει όγκο. Ναι. Πόσο, 2 μέτρα είναι ο Κατσίβελης. Εκεί κοντά, όχι, 1,90 κάτι. Ναι. Από εκεί και πέρα. Άλλα ο Κατσίβελης δεν είχε περιφερειακό σουτ. Δεν είχε, όχι. Εντάξει. Να σου ανοίξει την άμυνα του αντιπάλου όταν χρειαζόταν. Άρα προφανώς εσύ ψάχνεις κάτι ντεμή. Λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Νομίζω ότι στη φάση της αντικατάστασης μέσα εισαγωγικά του Κατσίβελη, αν πούμε δηλαδή ότι βλέποντας μέχρι τώρα τις κινήσεις που έχουν γίνει, έτσι, έμεινε ο Γκος, έμεινε ο Μαργαρίτης, έχει έρθει ο Σταύρος ο Σχίζας, ο οποίος έχει ανάλογα χαρακτηριστικά με τον Λάκη Τζόνς. Δηλαδή είναι παίχτης που είναι αθλητικός, πάει στα rebound, θα παίξει το ξύλο του. Έχει ένα τίμιο σουτάκι από τη γωνία. Ωραία. Συγκεκριμένα πράγματα μπορεί να κάνει. Μπορείς να πεις δηλαδή ότι ο Τζόνς αντικαθίσταται χαρακτηριστικά πάντα με τον Σχίζα. Ο Τζαμάλ Τζόνς που ήρθε πρώτος, μπορείς να πεις ότι είχε ανάλογα χαρακτηριστικά με τον Πέτεγουέι. Άλλοι παίχτες όμως. Δηλαδή, εντάξει, ο Πέτεγουέι ήταν σκόρερ. Ο Πέτεγουέι, φίλοι, άμα δεν έβλεπε κανένα. Άμα έμπαινε το πρώτο, μετά τα άλλα ήταν βαρέλια. Ακριβώς. Ωραία. Ο Τζόνς δεν έχει δοκιμάσει αυτό το επίπεδο, αλλά έχει ανάλογα χαρακτηριστικά και στο κορμί του και στον τρόπο που αγωνίζεται. Οπότε τώρα λες. Στην αντικατάσταση του Κατσίβελη είναι δύσκολο να βρεις κάτι ανάλογο, έτσι, σε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, είναι δύσκολο να βρεις κανά έναν ψηλό παίχτη στο άσο 2 που να σου δίνει ενέργεια, άμυνα και επίσης αυτό άμα το κάνεις με Αμερικανό. Στην Ελλάδα δεν έχεις πάρα πολλές επιλογές. Τα έχουμε πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα έχει συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία, οπότε σου βγαίνει ο Αθηναίου και τα αλλάζει λίγο στο πώς πας με το γύρω-γύρω. Δηλαδή, λες ότι άμα πάρω τον Αθηναίου, θα έχω έναν ακόμα δημιουργό. Έναν Έλληνα παίχτη που όπως και να το κάνουμε αυτό το πάντα λόγιο. Βοηθάει μέσα στη σεζόν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι όταν η ομάδα σφίχτηκε πολύ
Έτσι, οι Έλληνες ήταν αυτοί που βάλανε πλάτη και τη βγάλανε και μπήκανε μετά και οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, λες ότι θα πάρω ένα τέτοιο παίχτη όπως ο Αθηναίου, από τη στιγμή που είναι μέσα στα χρήματα που μπορώ να δώσω, για να πάρω άλλα πράγματα. Οπότε, εντάξει, ο δικός μου προβληματισμός είναι μπασκετικός για τον Αθηναίου. Τώρα, αν συμφωνήσει, okay, θα δούμε πώς θα δουλέψει η κατάσταση. Αν συμφωνήσει, προφανώς και ο ΠΑΟΚ θα πάει για κάτι διαφορετικό εκεί στον σκόρερ. Μπορεί να πάει για ένα πιο ψηλό γκάρντ εκεί στο άσο 2 πάλι. Έχει διάφορα πράγματα να κάνει. Έχει αφήσει λίγο πίσω το κομμάτι των ψηλών. Δηλαδή, έχει αφήσει λίγο πίσω ότι ναι, μεν έχει τσεκάρει κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν τον καίνε και τόσο αυτό το καιρό. Θέλοντας λίγο να τελειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το κομμάτι περιφέρειας για να ξέρει τι έχει από πλευράς δημιουργίας και εκτέλεσης και έπειτα να προχωρήσει και με τους ψηλούς. Εντάξει. Να κάνουμε μια παρένθεση, να απαντήσουμε στο φίλο τον 5-12 που καταλάβαμε ότι είναι ΠΑΟΚ. Okay. Εντάξει, ήταν πασιφανές ότι ο άνθρωπος είναι μυρωδιάς. Λέει ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ μεγάλο κλαμπ. Αδερφέ, ό,τι ομάδα και να είσαι, δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα είσαι εντός ελληνικών συνόρων, ο ΠΑΟΚ θα σε ξεφτιλίζει όπου σε βρει. Απλά είναι τα πράγματα. Ετοιμάσου, λίγο η σιλικόνη. Πώς είναι εκείνο της, υπάρχει ένας πόνος της Durex, το 2-1 το μασάζ, εκείνο και το MOV. Ναι. Εκείνο πάρε, πολύ καλή επιλογή φίλε. Υπάρχει ένας πόνος, κάθετα, ακούει την ανάλυση του παιχνιδιού, όχι, καλά κάνει για Γκουρεφ, εγώ ακούω αντιπάλους. Και εγώ ακούω, αυτό είναι σωστό. Αυτός έχει σωστή νοοτροπία σε αυτό το πράγμα. Απλά ό,τι ομάδα και να υποστηρίζεις, όποια ομάδα και να είναι αυτή, ό,τι και να νομίζεις ότι είσαι, ωραία, όπου σε βρω. Ο ΠΑΟΚ εννοώ. Όπου σε βρω. Δεν θα σε λυπηθώ ποτέ. Δηλαδή να είσαι τώρα σε μια ηλικία 25-30 χρονών, μέχρι να πεθάνεις, όλοι θα πεθάνουμε. Ωραία. Δεν είναι μακάβριο δηλαδή. Δεν είναι αυτό μακάβριο, που λες, είναι ανθρώπινη εξέλιξη. Φυσιολογική εξέλιξη. Ναι. Του ανθρώπινου είδους. Όπου σε βρω θα σε ξεφτιλίζω. Αυτά. Κλείνουμε λοιπόν. Είναι μόνο το Αθηναίο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο το Αθηναίο, απλά είναι λίγο προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε Κόνιαρη, ο οποίος ή πωλείται ή ανανεώνει. Δεν το βλέπω τον απολύτη. Δεν πρέπει να ανανεώσει όμως. Αυτή η κουβέντα είναι να γίνει. Όχι, αυτή η κουβέντα θα γίνει. Αυτή η κουβέντα θα γίνει πιο ουσιαστικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε αναβάθμισε και πρέπει να μου φέρει κάτι. Δεν γουσάρει. Δεν γίνει. Μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί πάντα μιλάμε για δεδομένα που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Πρόταση για Κόνιαρη δεν υπάρχει. Ωραία. Οπότε υπάρχει ένα συμβόλαιο το οποίο λύγει το τρέχον συμβόλαιο το καλοκαίρι το επόμενο. Σίγουρα θα γίνει κουβέντα για επέκταση. Ενό χρόνου ακόμα. Αν είναι ένα χρόνο, καλά είναι. Παραπάνω το βλέπω τουλάχιστον δύσκολο. Ένα χρόνο ακόμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, παραπάνω γιατί, το βλέπω λίγο δύσκολο. Να σου πω γιατί τώρα. Εντάξει, οι παίκτες και οι μάνατζερ τους καταλαβαίνουν ότι θέλουν να παρασπίσουν τα συμφέροντά τους και ελεύθεροι στην αγορά μπορούν να βρουν ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Αλλά υπάρχει και παράμετρος ότι σε πήρα σε μια φάση της καριέρας σου μηδενική, ενώ με είχες αφήσει μικρός, πήγες στον Παναθηναϊκό, είχες τραυματισμούς κτλ. Σε επανέφερα στο επίπεδο που όριζε το ταλέντο σου και θέλω να με σεβαστείς και να με βοηθήσεις. Ναι. Και θέλω να με σεβαστείς και να με βοηθήσεις. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι το fair deal που λένε οι φίλοι μου στο Τέξας. Ναι. 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 Συμφωνώ. Αυτό είναι. Συμφωνώ. Okay. Τώρα, απλά. Ποιο μάνατζερ έχει το τέλειο. Ο Κόνιαρης ποιο... παραμένει στην. Ποιο μάνατζερ έχει. Θα σου πω έξω. Ο Κόνιαρης παραμένει στην Αμερική. Είναι να γυρίσει αρχές Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Να τελειώσει αυτή η παρουσία του εκεί. Που είναι, δεν είναι κάτι έτσι καθημερινό και απλό η παρουσία του εκεί. Ναι. Και νομίζω ότι με την επιστροφή του εδώ θα γίνει μια πιο ουσιαστική κουβέντα με τον ατζέντη του, γιατί είχε γίνει νωρίτερα μέσα στη σεζόν, αλλά ήταν έτσι φιλολογική κουβέντα. Ούτε νούμερα ακούστηκαν, ούτε πολλά πράγματα. Ήταν λίγο κουβέντα αν υπάρχει διάθεση και πώς το σκέφτονται και η δική τους πλευρά. Ναι. Οπότε είναι να γίνει μια νέα κουβέντα γι' αυτό. Οπότε υπάρχει Κόνιαρης, υπάρχει ο Μαργαρίτης, υπάρχει ο Γκος, υπάρχει ο Ζάρας, υπάρχει ο Χρυσικόπουλος. Υπάρχουν οι δύο παίχτες που έχουν έρθει, ο Σχίζας και ο Τζαμαλ Τζόνς. Υπάρχει ο Τσόχλος, μην το ξεχνάμε. Εντάξει, θα, okay. να μπει, ναι. θα μπει μετά από ένα σημείο και μετά εφόσον είναι καλά. Και οι δύο μικροί παίχτες. Πάω ξανά για 4-4 καλά, αλλά είναι δύσκολο ο Τσόχλος. Ναι, δεν μπορείς να πας μόνο με δύο όμως το ξεκίνημα. Ναι, αυτό λέω. Ότι ψάχνεις για ψάχνεις τρεις ουσιαστικά εκεί στο 1-2, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις τον Τσόχλα το Δεκέμβριο. Αυτό έτσι. Λέω. Εντάξει, ο Τσόχλας είναι η αλήθεια ότι και πέρσι, αν δεν στραβώναν τα πράγματα στην αρχή τη σεζόν. Θα είχε λίγο, και γενικά έχει μέσα στην ομάδα ένα ρόλο ναι με ένα αγωνιστικό, αλλά και άλλα πράγματα μέσα στην ομάδα. Αρχηγός, ναι, οκ. Okay. Γιατί είναι λίγο τέτοια μορφή. Αγαπάμε Τσόχλα, όπως αγαπάμε βέβαια
και τον Γιώργο τον Παναγιωτήτη που ήρθε. Και μόλις απάντησες και στην ερώτηση ποιοι μείνανε στο ρόστερ, έτσι, ποιοι είναι οι σίγουροι. Ναι, ναι, αυτή είναι. 7 ουσιαστικά, βάλεις τους δύο μικρούς, 9. Ωραία. Θα ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας και τον 5-12 που μας έδωσε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με κάποιον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, γιατί δεν μας μιλάνε τελευταία. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά ήδη, regina-banio.gr, ξεφυλίστε τον κατάλογο και τα προϊόντα της Ρεγκίνα, βρείτε τα σε επιλεγμένα καταστήματα. Φτύκας, Απόλλωνος 37-39, κάτω Τούμπα, πλακίδια, πλακάκια και ήδη γυγνής από τον Φτύκα. Πάλας, Άρτος Αγχαροπλαστείο και από το 71 βέβαια, πριν γεννηθώ, έβγαζε τα σούπερ κουλούρια, τα σούπερ και το παγωτό το πολύ καλό, αυτό που προσαρμόστηκε μετά. Δύο καταστήματα Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στη Νεάπολη και Αγίου Παντελεήμονος 25 στην Πορύχνη και βέβαια ο αδερφός Νίκος Κωνσταντινίδης για αναδρομό. Αγία Σοφίας 18 αναδρομό παύλα ανακαίνιση.gr για να βρείτε την καλύτερη επιλογή για την ανακαίνιση του χώρου σας και βέβαια 2311-241-508 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 12, πάω και 24, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης και μετά όλο το πρόγραμμα του Λίμπερο. Καλώς μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας, τι είναι, κλεισέ. Και αυτό κλεισέ, το καλό μεσημέρι δεν είναι. Ναι, εμένα θες να κράξεις, στα δεξιά σου.